Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις τέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλώς απόγευμα. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Η συνταγή γνωστή. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χωτζηγεωργίου απέναντι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης Καταμπάκης στο production, η Εύη, η Έλλη Απατσίτου στη γραμματιακή υποστήριξη, Γρηγόρης Κόκκινος και Κωστής Ραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, μάλλον Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Στο deliveras.gr δεν χρειάζεται να έχεις τη γιορτή σου για να σου κάνουν δώρο. Γι' αυτό μπες στο deliveras.gr και κέρδισε ένα iPhone 6 χωρίς κλήρωση. Συγκεκριμένα ο πρώτος σε πόντους, άρα και σε αξία παραγγελιών, κερδίζει αυτόματα την πρώτη θέση σε live απεικόνηση των πόντων για απόλυτη διαφάνεια. Και μιας και μιλάμε για φαγητό και deliveras.gr, έχουμε πολύ ωραίο διαγωνισμό, ο οποίος είναι ό,τι πρέπει για εσάς, όχι ό,τι και ό,τι, ό,τι πρέπει, οι οποίοι μας ακούτε, καθώς γράφετε α1, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη λουκάνικο, το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54-344. Τι σημαίνει αυτό? Τρεις καλοί φίλοι ακροατές και τυχεροί συνάμα, στις 4 παρα 10 περίπου θα έχουν κερδίσει από 5 μέτρα λουκάνικα τζουμαγιάς από το κατάστημα Παναγιωτάκης στη Βασιλέως Γεωργίου 12 στη Θεσσαλονίκη. Καλά ακούσατε, από 5 μέτρα λουκάνικο. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία η προσφορά. Τα λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκης παρκευάζονται στις αίρες με ντόπια κρέατα χωρίς συντηρητικά. Να πω ότι ήρθαν και στη Θεσσαλονίκη τα λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκης στη Βασιλέως Γεωργίου 12 και 3 πεντάμετρα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα κλεινώνουμε για εσάς και δεν έχουμε δοκιμάσει ακόμα εμείς. Τρομερά πράγματα. Πρέπει να δοκιμάσουμε το συντομότερο, Κωστή μου. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Πάλι κούτρα θες, ρε κόκκινο. Όχι. Πρέπει να δοκιμάσουμε. Αναξιοπρεπήσεις. Πληρώσε και πάνε πάρει. Δεν γίνεται να μην έχουμε δοκιμάσει εμείς και να δίνουμε στους ακροατές. Είναι αδιανόητο αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει το συντομότερο. Κάνε κάτι. Τι κούτρα είσαι, ρε. Κούτρα λέγεται αυτό. Κούτρα λέγεται. Άμα θέλει ο ιδιοκτήτης να κάνει μια χειρονομία, στο φέρει. Το να παρακαλάς όμως είναι για γελίο. Είναι αστείο. Δεν μπορώ να πάω να αγοράσω, δηλαδή. Όχι. Άμα ήταν να αγοράσει, δεν θα το έλεγε. Θα πήγαινε σαν κυμπάρι, πάω να αγοράσει. Αλλά το κυμπαρλίκι έχει χαθεί σε αυτή την πόλη. Τι είναι άγνωστη λέξη για σένα. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Άγνωστη λέξη. Να παρακαλάω τώρα στον αέρα να μου στείλει 5 κιλά λουκάνικο ο ιδιοκτήτης. Είπα ότι θεωρώ αδιανόητο να δοκιμάζουν οι ακροατές. Οι ακροατές. Ακροατές πρέπει να φάμε εμείς. Στήσε μια κλήρωση να σου στείλουν 5 κιλά. Δεν μπορώ να στήσω. Τι να σε κάνω τώρα. Δεν το έκανα ποτέ, δεν το κάνω τώρα. Εντάξει. Τώρα είναι και περίοδος Χριστουγέννων. Δεν κάνει να τρώσει. Είσαι και Χριστιανός. Δεν το έκανα ποτέ, ρε φίλε. Τι, εδώ με τους παπάδες που κάνεις παρέα, τι τρώτε, σκορδάτο, αυτό τρώτε, τι. Το Μετρόπολης είναι εδώ, δεν είναι το ράδιο Φούφτος. Εντάξει. Στείλ το, ρε φίλε, πώς έλεγε, γλυκέ μου άνθρωπε, στείλ το. Σήμερα τα ξημερώματα εκλάπη από την περιοχή των Αμπελοκήπων, στην οδό Θερίσου. Θερίσου. Ή Θερισού. Θερισού. Αυτοκίνητο μάρκας Ματής, χρώματος Ασημή, με αριθμό πινακίδας, Νίκος, Ελένη. Από ύψο μου πες ένα όνομα. Νίκος, από ύψο μου. Υποφαινόμενος. Ναι. Υποπόταμος. Υποπόταμος με γιώτα γράφει. Εντάξει. Στα πασοκικά που έμαθες τα γράμματα μπορεί να το γράψεις και με όμορφο. 44-38. Ναι. Δεν έχουν σχέση τα πασοκικά. Ναι. Τα γράμματα τα αντωνικά. Νι ύψιλον ύψιλον 44-38. Μα τι 15-18 ετών κλέψαν. Χάρη τον κάναν αυτόν. Χάρη τον κάναν. Τι τον κάναν. 18 χρόνια αμάξι άμα το κλέβεις, θα καίει λάδια ή φλάζες θα έχει κάψει.
18 ετών αμάξι μπατή πήγαν και κλέψαν. Εσύ ποτέ έκαψε φλάτζα κεφαλή. Εσύ έχει κάψει φλάτζα κάτω κεφαλή. Δεν θέλω να μιλήσω. Να μην μιλήσει. Μην μιλήσει. Γιατί θα γίνω χιδαίο. Μην γίνει χιδαίο. Θα γίνω πολύ χιδαίο. Βρικολακιάσει ο πάτερ Παπαΐσιο και έχουμε κανένα θέμα. Και αρχίσει δεν είναι ο πάτερ, είναι ο γέροντα. Ο γέροντα. Είναι ο Άγιο Παπαΐσιο. Είναι ο Άγιο, εντάξει. Ό,τι θέλει. Πε πάντω, πάτερ δεν είναι. Πάντω άνθρωπο δεν σε έκανε. Καλό γέρο ήταν. Εντάξει. Δεν ήταν ιερομόναχο. Δεν ξέρω τι ήταν, πάντω άνθρωπο δεν σε έκανε. Μοναχό ήταν. Μοναχό με παρέα δεν ξέρω τι ήταν. Εγώ πάντω είδα άνθρωπο εσένα δεν σε έκανε. Πα στα θέματα τώρα. Τον χρεώνει. Τι να το χρεώσω τον άνθρωπο. Πέρα, πρέπει να έχει θεϊκές δυνάμεις για να σε κάνεις έναν άνθρωπο. Δεν έχει. Θεϊκές δυνάμεις. Wow. Τι άλλο μπορεί να πει αυτό. Παρακάτω, λέγε, λέγε. Oh. Άντε, σάχλα, λέγε. Τι με έλεγες έξω. Τι σε έλεγα έξω. Καταρχήν έχεις κανένα πληροφόρηση. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Πληροφόρηση. Β' εθνική δεν ξέρω αν ξεκινήσει. Η Α λέει θα ξεκινήσει. Οπότε θα ξεκινήσει. Έχει και ντερμπάρες ευρωπαϊκές και με Μάντσεστερ με Άρσεναλ και Ντόρτμουντ με Μπάγκερν. Έχει και ιταλικά ωραία. Έχει και ντέρμπι αναξιοπαθούν τον Ηρακλής, ΑΕΠΑ Ηρακλής Κασιόπη. Έχει να πούμε, μακάρι να ξεκινήσει και η Β' Εθνική. Αναξιοπαθούν. Αναξιοπαθείς. Ναι. Γιατί? Σαν άστεγη ο Ηρακλής. Πώς βλέπεις ένα άστεγο στον δρόμο κάτω από τη γέφυρα, πώς βλέπεις ένα άρρωστο που έχει κυτρινήσει και είναι έτοιμος να πεθάνει, έτσι είναι και ο Ηρακλής. Έτσι βλέπεις τον Ηρακλή. Εσύ πώς τον βλέπεις, δηλαδή, βαρβατήλα μυρίζει, δηλαδή. Θες να μιλήσουμε για Ηρακλή. Όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε για Ηρακλή, γιατί θέλω να πληρωθώ τον άλλο μήνα. Άμα μιλήσουμε για Ηρακλή, πιθανότητα να μας πάνε 10 μέρες μετά το μισθό. Λέγε τώρα, πάμε παρακάτω. Τα πιάνει τα θέματα που καίνε, με ενδιαφέρουν και ξέρω η ατζέντα σου είναι από τις καλύτερες. Σ' ακούω. Επειδή γερώτησε για Ηρακλή, το. Ναι. Άστο να πάει στο διάλογο τώρα με τον Ηρακλή. Πλησιάζει το πλήρωμα του χρόνου. Ναι, άντε καλά, ναι, ναι. Άστο, εντάξει, η επιβεβαίωση. Άσε να πληρωθούμε τον άλλο μήνα. Μου είπες ένα όνομα. Παρακαλώ. Ναι, τι, ποιο, τι. Πρώτον. Ναι. Ένα όνομα το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εσένα. Ναι, ποιο όνομα είναι. Και νομίζω ότι κάθε άνθρωπο. Για να ακούσω εγώ τώρα. Ο οποίο παρακολουθεί ποδόσφαιρο και τον έχει δει πώ κινείται στο χώρο. Ποιο κινείται. Μπορώ να τελειώσω την ερώτηση. Τελείωσε εγώ κοινά. Όποιος παρακολουθεί ποδόσφαιρο μπορεί να ξεχωρίσει αν κάποιος είναι πολύ καλός ή μέτριος ή δεν είναι. Εσύ ξεχωρίζεις. Όποιος παρακολουθεί. Όποιος παρακολουθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, μου είπες ένα όνομα ποδοσφαιριστή τον οποίο τον έχουμε και οι δύο σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Παρακαλώ. Και είπες ότι κλείνει τον Ολυμπιακό. Κλείνει τον Ολυμπιακό Ανσαριφάρτ. Μιλάμε Ανσαριφάρτ. Ανσαριφάρτ. Ο Ιρανός. Ναι. Συγγνώμη, ποιο είναι το κασέτο. Το κασέτο. Ναι. Δεν ξέρω, για να πηγαίνει στον Ολυμπιακό και να μην πηγαίνει στη Λίβερπουλ θα έχει ένα σεβαστό κασέ, αλλά όχι το τεράστιο. Είναι καλός παίκτη σε καλή ηλικία, με καλή ποιότητα στα τελειώματα, με καλή κυκλοφορία της μπάλας, γίνεται και χαφ, με ταχύτητα, με συμμετοχή στο παιχνίδι κτλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για τον Ολυμπιακό κάνει μια πολύ καλή κίνηση ο Ολυμπιακός για σέντερφορ. Ναι, κοντό παίκτη. Κοντό. Κοντό, τι κοντό. 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 Περιφερειακό επιθετικό. Πόσο μπόι έχει, για δες. Για μπες μέσα, ένα σαριφάτ. Μπες στο Google, εσύ ξέρεις. Πάτα με τα σουτζουκάκια, τα σμυρνέικα, τα δάχτυλά σου. Πατ, πατ, πατ. Για δες, αμένε κοντό. Πόσο κοντό είναι. Για δες, ένα σαριφάτ, μπόι. Θα το δω. Τούτο το μπόι, πόσο είναι. Για δες. Μπόι. Μπόι. Λέει μπόι. Το δούμε τώρα. Για πες μπόι. 1,86. 1,86 είναι κοντό. Όχι, ναι. Κοντό είσαι εσύ. 1,80 κοντό είμαι. 1,80. Ναι. Πώς είσαι 1,80. Από εσένα πιο ψηλό είμαι. Δύο πόντους. Ναι. Και 100 κιλά πιο βαρύ. 100... Πόσα κιλά είσαι, ρε. Πόσα κιλά είμαι. 88. Ζυγίστηκα χθες. Εγώ είμαι 102. 102 κιλά. Οι αρτηρίες σου είναι καλές, κλειστές, ανοιχτές, τις είδες. Όπως βλέπεις, αναπνέω καλά, είμαι μια χαρά. Πολλό να τα νέπρια, αλλά ξαπλώθηκε σε δευτερόλεπτα. Κάποια στιγμή θα φύγουμε. Ναι, αλλά, το ξέρω, αλλά ποια στιγμή θα είναι. Ο άλλος 39 χρονών καροπαλεύει. Πήγε να κάνει τα ποδάρια του, να πούμε, ο Πλεύρης. Κόλλησε το μικρόβιο, να πούμε, μέσα στη. Ρε φίλε, αυτό είναι άμα τελειώσει το λάδι. Στο έχω πει χίλιες φορές. Λάδι, ξύδι. Άλλος πέφτει το αεροπλάνο και επιβιώνει. Ναι. Και άλλος. Από το μηχανάκι και σκοτώνεται. Δεν θυμάσαι το συγχωρημένο Θοδωρίδη. Ξαφνικά είχε ένα γκουγουγκούχ στο λαιμό. Ναι. Και πήγε και δεν μπορούσε. Τώρα ο Πλεύρης πήγε να κάνει μια εγχείρηση η οποία δεν ήταν τόσο σοβαρή και κόλλησε ένα μικρόβιο. Κόλλησε. Συμβαίνουν πράγματα τα οποία ανεξήγητα. Λοιπόν, παρακάτω. Γρηγόρη, πιστεύω ότι. Ο Ασαριφάρτ λοιπόν είναι μια σεντερφοράρα. Που αν τον έπαιρνε ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ, θα κάνανε παπάδες στη θέση του 9. Του έρχεται λοιπόν ο Βρουτόταυρος ο Μαρινάκης και παίρνει τον Ασαριφάρ στον Ολυμπιακό. Πάει τώρα ο Μίχελ στην Ουγκάντα, στην Ανδελαού, στην ΑΕΤΗ, στα αυτά να ψάξει να βρει σεντερφόρ. Ρωτάω. Δίπλα σας τον ήχο. Ρωτάω. Ρώτα, ρώτα, ρώτα. Γίνονται κάποιες προσπάθειες να αλλάξουν τα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Και έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Παρότι βήματα γίνανε. Τεράστια. Έλα, ρε, τι άλματα. Μεγάλα άλματα. Παρότι κάποιοι δεν θέλουν να τα δουν. Όσοι, για πες εσύ που τα βλέπεις, τι άλματα γίνανε. Ο ΠΑΟΚ ξεχρέωσε.
Τι έκανε? Ξεχρέωσε. Α, το οικονομικό, το αγωνιστικό εμένα με νοιάζει. Ο Πάο ξεχρέωσε. Πρέ, ξεχρέωσε. Καλά να δω Τσίπρα και ο Πάο. Ιβάν. Λέγε, παρακάτω. Το ποιοι είναι ανεκάνα το ξέρουν οι οπαδοί. Γιατί με τη Νέα Δημοκρατία δεν ξεχρέωνε. Δεν ξεχρέωσε. Καλά να είναι ο Ιβάν μαγαζί... και ο Τσίπρα, λέγε. Το βέβαια. Μαγαζί διέπεται από οικονομική υγεία. Διέπεται. Διέπεται από οικονομική διέπεται. Υγεία. Ποιο λέει το αντίθετο. Το μόνο μαγαζί στην πόλη που διέπεται. Στη χώρα. Ε, όχι στη χώρα. Στη χώρα. Ε, όχι στη χώρα. Λίρα 100. Ε, λίρα 100 είναι και ο Πανόπουλο. Λίρα 100 είναι και ο Σπανό. Λίρα 100 είναι και ο Μαρινάκη. Λίρα 100. Παίρουν, δεν καταλαβαίνω. Είναι και ο Μελισανίδη. Το λέω με την έννοια ότι παίρνουν κάποιοι και πολλά περισσότερα ίσω από εσά. Άμα το πιάνω τον πισινό, τι απει λίρα 100. Σου πιάνω τη λίρα και τον πισινό. Άστα, τώρα είναι για άλλε μέρε. Μη βογκάς, βουβάλι, μη βογκάς. Ρωτάω λοιπόν. Ρωτάω λοιπόν. 7 φορές το πω. Ρωτάω λοιπόν. Ναι. Μα δεν με αφήνεις. Ρώτα, για άντε. Κουβέντα, λέω και πετάγεσαι. 7 φορές ρωτάω λοιπόν. Ρώτα, ναι. Σαν τι πετάγεσαι. Ναι, ναι, ναι. Στέλνει, μου είχες πει το Βρίζα στην Λατινική Αμερική και όχι στην Ισπανία. Στέλνει τον άλλον αλλού. Τον έστειλε. Ρε φίλε, καλό το σκάουτινγκ και ναι. Να ψάχνεις γενικότερα. Μάλιστα. Όταν έχεις όμως παίκτες εδώ δίπλα σου. Ναι. Δηλαδή πάνω από 500 χιλιάρικα να ήθελε ο Πανιόνιος. Πού να ξέρω, δεν ξέρω τι θέλει. Πού να ξέρω. Μια εκτίμηση ρε φίλε κάνει. Ναι. Εγώ του δίνα και 8. Για να τον πάρω. Πράβο. Γιατί να τρέχεις στην άλλη άκρη του κόσμου για πόσο να μην πέσεις. Πόσο χρονών είναι ρε αυτός. Πάλι πρέπει να δω. Πρέπει να δεις. Όχι, δεν παίρνω να δω. Όταν ρωτάς να ξέρεις. Είναι κάτω από 30 χρονών. Σίγουρα. Όσο είναι. Πιτσιρικάς είναι. Ναι. Όσο είναι. Πάρα πολύ. Ναι. Σημασία όμως έχει γιατί να τρέχεις στην άλλη άκρη του πλανήτη. Ναι. Να ψάχνεις να βρεις ποιον πρέπει να πάρεις και αν πρέπει ναι. Να πάρεις. Ναι, ναι. Και αν μην πας αυτό να. Ναι. Ο οποίος είναι 26 χρονών και 86. 7 κρεβάτια άντρας. Βέβαια. Σ' αρέσει. Να αρέσει τι, σαν ποδοσφαιριστή. Όχι, σαν παίκτη, ναι, φυσικά. Ναι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Στα χέρια του Ολυμπιακού. Ναι, δεν φίλε, αυτό δεν δείχνει ότι έχει σκάουτινγκ καλό αυτό. Ναι, βέβαια, τι να έχει, λέει. Γιατί αλλάζει του μάνατζερ τώρα ο Ιβάν Σαββίδη. Αλλάζει του μάνατζερ με αυτού που συνεργαζόταν, λέει, δεν θα συνεργάζεται. Και να σου πω και κάτι. Η μούρη αυτού του Μίχελ, σε, άμα το δει στον δρόμο, θα τον περάσει αυτή τη μούρη για μπαλαδόφατσα. Για κάνα πάστορα να πούν θα τον περάσει. Για κάνα καθηγητή μαθηματικών στο πανεπιστήμιο θα τον περάσει. Για κάνα μεγαλολογιστή σε καμιά εταιρεία μεγάλη θα τον περάσει. Αυτή η μούρη είναι για μπάλα τώρα δηλαδή. Πάντως ναι. Αυτός. Ναι. Αυτόν μπορεί να τον κατηγορήσει για κακές. Τον κατηγορήσω, ρε. Σταμάτα, ρε. Τι να τον για κακές επιλογές. Δεν τον κατηγορώ, βεβαίω, του αργού εκεί στον ΠΑΟΚ και τον έχει βγάλει την ψυχή το Σαββίδι. Μπορεί να τον κατηγορήσει για κακές επιλογές. Ναι, αλλά τι. Να πεις όμως. Ναι, τι να πω. Ότι είναι αρπάχτρα, δεν μπορώ να το πω. Α, όχι. Ότι έπιασε τον κόλο του Ιβάν δεν είναι καθόλου. Ο κόλος του Ιβάν από τα πιασίματα στην μπάλα επάνω γίνει σαν τις μαϊμού στον κόλο. Και οι υπεύθυνοι και οι υπόλογοι είναι όλοι αυτοί οι παοξίδες. Κάτσε ρε. Οι οποίοι να πούμε γλύφουν να πάρουν καμιά θέση και δεν είναι την αλήθεια. Εμείς δηλαδή, με συγχωρείς, ξέρουμε πιο πολύ μπάλα τον Αύγουστο που βλέπουμε χοντρό τον Μπίζεσβαρ. Που βλέπουμε αργό τον Σαχόφ, αργό τον Κανίας. Και το Λέοβατς ανεμικό. Δηλαδή τι. Δηλαδή άμα σε πάρει εσένα που λες δεν ξέρεις μπάλα και δεν αναλύεις. Και σου πούνε πάνε φέρε ένα χαφ. Το Κανία θα φέρεις και το Σαχόφ. Όσο βλάκας κι αν είσαι ποδοσφαιρικά. Όσο βλάκας κι αν είμαι. Δεν το πιάνω το πισίνο. Τι είναι αθώοι είναι. Αν δεν είναι αθώοι είναι άμπαλοι. Τι με κοιτάς. Πήρε τον Ασαριφάλ για 5 κουτιά και για 5 δράμια δολάρια ο Μαρινάκης. Ο Ασαριφάλ στον Ολυμπιακό. Έτσι όπως είναι άμα μπει, 22 γκολ το χρόνο θα κάνει. Γιατί έχει τέχνη, έχει ταχύτητα και καλή εκτέλεση. Είναι και στο κεφάλι καλός. Και εσύ ψάξει τώρα στο Βόρειο Πόλο να βρει ο Ιβάν Σέντερφορ. Πάλι μάπα Σέντερφορ θα βρουν. Χειρότερα από τον Κλάους, το λέω εγώ πριν το φέρουν. Κάνα κουτσό θα φέρουν, κάνα τραυματία θα φέρουν, κάνα που θα έχει ξέρω, 12 αιματοκρίτη θα φέρουν. Θα το φέρουν εδώ, θα λένε οι παοξίδες να κάνουμε υπομονή. Να το δούμε 3 μήνες, 4, να χάσει κανένα κιλό. Δεν το ξέρεις το έργο. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Άστο να πάει στο διάλογο. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει ελπίση. Τι να σε κάνω εγώ. Πάμε παρακάτω. Πάλι με κλέβεις. Πώς? Σε κλέβω. Πού το έμαθα το δεν υπάρχει ελπίση. Το δεν υπάρχει ελπίση. Ναι. Πού το έμαθα εγώ που δεν υπάρχει ελπίση. Ναι. Άσε ρε κόκκινε. Μίλησες 8 χρονών και κάνανε χαλβά στο σπίτι να πούμε. Άσε με τώρα που θα μας πεις. Πότε μίλησες? 8 χρονών μίλησες. Μάθα. Σε εσύ και ο Κοσμόπουλος ο συγχωρεμένος και κάνανε πάρτι στο σπίτι. Απαράτα μίσημα. Άσε με ίσο. Πά στα θέματα. Θες να πάρεις και center force στον ΠΑΟ καλό. Το Ιράν που είναι, σε ποια ήπειρο? Το Ιράν που είναι, ξέρω εγώ, δίπλα στο Ιράκ. Σε ποια ήπειρο? Ξέρω, σε ποια ήπειρο είναι. Πες μου, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Πες μου. Ξέρω, στην που είναι. Ποια ήπειρο είναι? Που δεν ξέρω τι. Στην Ασία είναι που είναι. Μια πες μου, έτσι, μια πόλη του Ιράν. Μια πόλη του Ιράν. Ναι. Του Ιράν. Ναι. Δεν έχω πάει στο Ιράν. Εσύ πήγες. Πρέπει να πας κάπου. Δηλαδή πώς ξέρεις ότι η πρωτεύουσα της Αγγλίας είναι το Λονδίνο, πήγες?
Όχι, αλλά έχει ομάδες. Στο Ιράν ποια ομάδα έχει για να ξέρω. Ρε, ρωτάω κάτι απλό. Έχει κανένα Hollywood εκεί, κανένα αυτό, καμιά ομάδα ποδοσφαιρική, έχει τίποτα media, τίποτα αυτά. Τι να δω στο Ιράν. Πάντα πρέπει να υπάρχει κάτι, ένας λόγος για να γνωρίζεις κάτι. Και υπάρχει κανένας λόγος εγώ για να ψάξω να βρω για το Ιράν. Μ' αρέσει το Ιράν. Υπήρχε ένα μάθημα στο σχολείο που δεν πήγες ποτέ, που λέγονταν γεωγραφία. Υπάρχουν πλέον και άλλοι τρόποι να μπορεί, βέβαια, επειδή οι άνθρωποι της ηλικίας μας δικαιούνται να έχουν έλλειψη σε κάποια πράγματα, γιατί έχουν διασπαστεί πάρα πολλές χώρες. Εντάξει, έχουν γίνει πολλά καινούργια. Τώρα πού κολλάει αυτό που με ρωτάς για να καταλάβω. Δεν ξέρω. Θα πεις εσύ, ρε Καραγιώδη, σε μένα ότι μίλησε 8 χρονών. Εσύ που στην πρώτη δημοτικό ο μπάς σου πλήρωσε για να σε γράψουν. Στο Λύκειο. Στην πρώτη δημοτικού πλήρωσε για να σε γράψουν. Έλεγε Σαββαβάου Παπαπάου. Πλάκα μου κάνει. Πάντως τον παπά δεν τον έφερα για να με περάσει τα μαθηματικά. Το παπά. Ναι. Ούτε στο παπά σχολείο. Έχω χρησιμοποιήσει. Δεν έχεις χρησιμοποιήσει. Ούτε κανένα μέσο έχω χρησιμοποιήσει. Τι κανένα μέσο χριστιανό πασό και. Ούτε πασό. Υποκριτή να πούμε. Εντάξει. Χριστιανό τιμή μου και καμάρι μου. Κακό χριστιανό αλλά χριστιανό. Και πώς είσαι. Και Έλληνα. Είμαι και Ηρακλή. Έλληνα είσαι. Βέβαια. Αλλά από την τουρκική αερογραμμή πήρε διαφήμιση. Τι Έλληνα είσαι. Τι σχέση. Πώ δεν έχει σχέση. Αλλά, δηλαδή μα θέλει και οικονομάμε επιτόπου. Αν θα πάω τώρα σε ένα τζαμί. Ναι, εσύ. Δεν πρέπει να βγάλω τα παπούτσια μου για να μπω μέσα. Άμα βγάλεις τα παπούτσια στο τζαμί θα λιποθυμίσουν 30 μουσουλμάνοι. Όλοι τα βγάζουν. Είναι η παραδόση του λένε ότι τα βγάλεις για να μπεις μέσα. Εσύ θα πας στο τζαμί. Δεν πρέπει από σεβασμό να, το, να τα βγάλεις. Όσες φορές πήγες στο τζαμί, στεναχωρεμένος έφυγες. Λάθος κάνεις. Άσε ρε κόκκινο. Λάθος κάνεις. Απαράτα με ρε κόκκινο μεσημεριά. Και γι' αυτό το κατάπτυστο που είπες δεν έχω να πω τίποτα. Θες του κόσμου ότι είναι αυτό το που πίνεις και το πιπιλάς. Καλό Εβιτάλα γόρου μου, με καλαμάκι. Γιατί με καλαμάκι. Έβγες. Τι άλλο θα κάνεις. Στο χυμό μου μέσα. Και το παίρνω 29,90 αντί 55 ευρώ για λίγες μέρες ακόμα. Έχω φτιάξει έντερο πολυβόλο. Πολυβόλο έντερο. Αρθρώσεις τρομερές. Στρίβω στο σάσου στα διάρκεια, στα τριάρια, στα πεντάρια, στα εξάρια. Εκπληκτικά δεν πονάω, παρά την ηλικία μου που είναι σεβαστή. Και στο 23-12-200-500, όποιος γουστάρει να το πάρει και να δει χαίρι και για ιώσεις, γιατί τώρα ξαπλώνεις ένα μήνα. Πετάνε από τα αεροπλάνα τα χημικά από πάνω και ξαπλώνεις ένα μήνα τώρα. Εντάξει, 23-12-200-500. Επειδή πετάνε χημικά, ξαπλώνεις. Δεν πετάνε μέταλλα από πάνω, είναι κόκκινα. Δεν σου είπανε. Μέταλλα πετάνε. Ο Πάτερ Παΐσιος, δεν στα από αυτά ότι γίνανε. Τι πρέφα παίζατε εκεί πάνω με τον Πάτερ Παΐσιο. Τι άχαξ, το κελί, τι κάνατε τόσο, δεν στα έλεγε. Βάλ το κελί 33 μετά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, αλφαμι, ένα κενό, Λουκάνικα, ονοματεπώνυμο στο 54-344 και υπενθυμίζω, Μετρόπολης 95,5. Για ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook ή 9.55 κοινό το μήνυμα στο 54.3.40. Διαφημίσεις και σε λίγο συνεχίζουμε τα υπόλοιπα. Ακούτε Μετρόπολης 95.5. Ηγέτης στα σπορ. Μήνας οικονομίας στο Μασούτι. Δευτέρα έως Τετάρτη. Φέτα δοδόνι το κιλό μόνο 6,99. Και αγοράζοντας δύο τεμάχια πολυσυσκευασίες ή φιάλι 1,5 λίτρο φάντα 30% φθηνότερα με τη MassCard. Μασούτις. 40 χρόνια οικονομικά και ελληνικά. Και για το μήνα Νοέμβριο 6% κέρδος με τη Μασούτις Visa της Eurobank. Θέλω τη Superior Executive Suite με ιδιωτική πισίνα, προσωπικό σεφ, μασάζ και περιόριστο σπα στην τιμή του μονόκλινου. Ονειρεύεσαι full extra παροχές στην τιμή του απλού? Τόλμησε να το ζητήσεις για το πρόγραμμα ασφάλειας υγείας σου. Atlas Protection από την Ατλαντική Ένωση. Με τη σιγουριά του κορυφαίου ελβετικού ομίλου Μπαλουάς. Από 157 ευρώ το εξάμηνο, έχεις το πλήρες πρόγραμμα ασφάλειας που προστατεύει υγεία και τσέπη. Atlas Protection από την Ατλαντική Ένωση. Και χέρεις Atlas Υγείας. Υπολόγισε την υγεία σου. Μπες τώρα στο atlantiki.gr ή επικοινώνησε με τον ασφαλιστή μας. Έφυγαν 20 ολόκληρα χρόνια. Ήρθαν 20 ολοκένουργια αυτοκίνητα. Αναζητούνται 20 υπερτυχεροί για να τα κάνουν δικά τους. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 20 χρόνια ποιοτικής διασκέδασης και κληρώνει 20 Toyota Aygo. 20 χρόνια, 20 αυτοκίνητα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Πάρε την τύχη και το τιμόνι στα χέρια σου και μη χάσεις τη μεγαλύτερη γιορτή της χρονιάς. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. 20 χρόνια, Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ.
Παίξτε υπεύθυνα. Ελί, πάρε 90-90-60. Πάλι η Pizza Factory, ρε αγάπη. Εκεί η ζύμη είναι χειροποίητη. Τα αλαντικά είναι Creta Farm. Τα ψωμάκια βγαίνουν από το εργαστήριό τους. Κατάλαβα. Άρα θα φάμε και πίτσα και μπέργκερ και το τεράστιο club sandwich. Πάρε και μια σόδα να υπάρχει. Pizza Factory 90-90-60. Από την Τριανδρία για όλη την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θέλεις γεύση και ποιότητα? Κόλλησες. Μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχετε? Κύριε Νίκο, μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχουμε. Πες του να πάει στη Στάνταρ. Δίκτυο καταστημάτων Στάνταρ. Για μπαταρίες αλλά και μοναδικές υπηρεσίες όπως after sales service μπαταριών, δωρεάν υπηρεσία delivery όπου και αν είστε και δωρεάν έλεγχο μπαταρίας οχημάτων. Δίκτυο καταστημάτων Στάνταρ. Τρία σημεία πώλησης στη Θεσσαλονίκη και ένα τηλέφωνο 2310-523-014 ή αν προτιμάς μπες στο standard.gr. Θες μπαταρία? Στάνταρ. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Σημειώστε το στο ημερολόγιο. Βάλτε υπενθύμηση στο κινητό σας. Πείτε το στην παρέα. Από τις 17 Οκτωβρίου έρχεται καταιγίδα προσφορών και δώρων από τα αγαπημένα σας καταστήματα Φορόλ. Κάντε τώρα κλικ στο www.forallstores.gr και μάθετε πώς θα κερδίσετε ταξίδια, τάμπλετ και πολλά, πολλά δώρα. Φορόλ. Από 17 Οκτωβρίου έως και 20 Νοεμβρίου. Μπήκες στα Φορόλ. Βγήκες σίγουρα κερδισμένος. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μικρά σε τιμές. Μεγάλα σε ποικιλία. Πες μου, ρε Δημήτρη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο? Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς, και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, και όλες οι μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε? Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και το Σάββατο. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης, ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτη, σαν τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Η σιγουριά της Epsilonet περνάει από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τώρα στη δική σου επιχείρηση. Νέα εφαρμογή Pylon Entry για επιχειρήσεις. Με το Pylon Entry μπορείς να το εγκαταστήσεις αμέσως στον υπολογιστή σου, χωρίς κόστος, χωρίς παραμετροποίηση. Μπορείς να διαχειρίζεσαι τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησής σου ακόμη και από απόσταση. Μπορείς να έχεις τη διαρκή υποστήριξη από την ομάδα της Epsilonet. Μπορείς να έχεις την επιχείρησή σου πάντα σε τάξη. Pylon Entry με την εγγύηση Epsilonet. Μπες στον κόσμο που όλα τα μπορείς. Ξεκίνα σήμερα. Μάθε περισσότερα στο pylon.gr και epsilonet.gr. Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη ή Παρίσι. Με 8 προγράμματα αεροπορικών εκδρομών 4, 5 και 6 ημερών από 135 ευρώ μόνο, διαλέγεις και φεύγεις. Ζορπίδης Travel. Κάνε κράτηση τώρα. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, άνοιξε, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μόνο εσένα αγαπάω, μη μου το κάνεις αυτό, σε ικετεύω ρε πίτσα, σε λατρεύω πίτσα. Αν δεν ανοίξεις, θα φαρμακοδώ πίτσα. Θέλω μία ευκαιρία. Θέλεις πίτσα με ευκαιρία? Deliveras.gr. Ευκαιρίες για πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά, μπέργκερ, σάντουιτς, καφέ και ό,τι άλλο τραβάει όρεξή σου για delivery πιο φθηνά από ποτέ. Μπες στο Deliveras.gr, κάνε δωρεάν την online παραγγελία σου και υποφελήσου από όλες τις αποκλειστικές προσφορές που δεν θα βρεις πουθενά άλλου. Deliveras.gr. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Πεινάς. Deliveras. Καλά πίτσα! Άστο! Τη βρήκαμε σουβλάκι. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ.
Μουσικάρες, δώσε. Δεν πέφτει. Άρα είμαστε εδώ στους 95,5 FM Μετρόπολης 95,5. Συνεχίζετε να στέλνετε για τα λουκάνικα και βλέπω γίνεται χαμός της τρελής. 5 μέτρα λουκάνικο, μάγκες. 5 μέτρα λουκάνικα. Αλφα μη δύο κενό. Λουκάνικο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν από 5 μέτρα λουκάνικο. Άντε, πόλτο, τελείωνε. Πόλτο. Κοίταξε. Πόλτο. Και άσχημα να κάνουμε τη δουλειά μου. Άντε, πόλτο. Λοιπόν, τα λουκάνικα είναι από το κατάστημα Παναγιωτάκης Βασιλείος Γεωργίου 12, Θεσσαλονίκη. Γνήσια λουκάνικα Τζουμαγιάς, παρακαλώ. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, ο οποίος βρίσκεται από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο. Από ένα καθρέφτη αυτοκινήτου μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ, παρακαλώ. Και όλα αυτά γίνονται και με γραπτή εγγύηση, τηλεφωνώντας τώρα στο 18133. Υπενθυμίζω ότι είναι ανοιχτά και την ημέρα του Σαββάτου. Λοιπόν, λέγαμε για τον Ansari Farhad και για την επικείμενη απόκτησή του από τον Ολυμπιακό. Πάρε, και καθάρισε, τι επικείμενο. Τελείωσε. Δεν το διαβάζω κανένα ως τελειωμένο. Έλα ρε το. Το έδωσε. Λες να τον κλέψει ο Σαββίδης με τον αυτόν, πώς το λένε. Ωραία, φίλε, αγορά έχουμε, καπιταλισμό έχουμε. Αν ο άλλος δώσει παραπάνω. Καπιταλισμό, ο ισχυρός πάει, ναι. Ναι, αν ο άλλος θέλει να παίζει ο Σαββίδης. Αν ο άλλος δώσει παραπάνω. Με την Καραμπάκη, με την Γιουβέντου. Αν ο άλλος δώσει παραπάνω. Άκου εμένα τη σε λέω, ρε. Ναι, πού θέλει να παίξει ο Ansari Farhad. Στο Καμπ Νου ή στο Κοράκ Καμπούλ. Στο Καμπ Νου. Πού θέλει. Άμα παίξει πρωταθλητριών, δεν μπορεί να παίξει στο Καμπ Νου. Άμα σε λένε τσατζάκι του Γαβρου, καλά σε κάνουν. Πώς θα παίξει στο Καμπ Νου, για παίζουν. Άμα παίξει στο Champions League και παίξει. Ναι, για να παίξει στο Champions League πρέπει να πάει σε ευρωπαϊκή ομάδα. Ποιος? Ο Ansari Farhad. Θα πάει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει Champions League. Ποιος ούτε θα παίξει. Φέτος δεν παίζει. Ούτε του χρόνου θα παίξει. Πού το ξέρεις. Ούτε θα ξανα. Εγώ στο λέω. Οι πιθανότητες σου πόσες είναι. Οι πιθανότητες του Ολυμπιακού. Ναι, να παίξει. Μηδαμινές. Μηδαμινές. Ναι. Σε άλλη ελληνική ομάδα ποιο είναι. Δεν είναι πιο μηδαμινές. Γιατί να μην παίξει. Το δίλημα που έθεσες είναι άστοχο. Ο Ansari Farhad είναι 26. Ναι. Ωραία. Παίζει και ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, τα ίδια έλεγες για το Βέλιο. Ναι. Και πήγε το παλικάρι. Και πού πήγε. Και πήγε στην Νότια. Στη Β' Εθνική Αγγλία. Και τον βλέπουν. Και ναι. Β' Εθνική Αγγλία. Και κάνει τη δουλειά μια χαρά. Μάλιστα. Μια χαρά την κάνει. Αν δεν έπαιζε ο Βέλιο στον Ηρακλή. Και έπαιζε στον ΠΑΟΚ ή στον Ολυμπιακό. Τον πήραν και στην Εθνική. Ποιο που έλεγες δεν θα παίξει Εθνική. Και Εθνική έπαιξε με Ηρακλή. Πότε έπαιξε. Είσαι αδερφή του Αιγαίου, κανονική. Ο Μήτρογλου παίζει βασικός. Ποιος, καλά που είναι ο Κλάους Ντεφορμπέ. Έκανε τον ναι. Ντεμπούτο του ναι. με την εθνική ομάδα πέρσι το Μάρτιο. Μπράβο. Όσο ήταν στην ομάδα του Ηρακλή. Μπράβο τον Ηρακλή. Και όχι από τη στιγμή που έφυγε. Μπράβο, έχεις δίκιο για αυτά που λες. Ναι. Για την εθνική, δεν ναι. διαφωνώ καθόλου. Μάλιστα. Αλλά διασύρθηκες. Διασύρθηκε. Γιατί έπαιξε ενώ ήταν στην ομάδα του Ηρακλή. Μπράβο. Να βγάλουμε μια σημαία του Ηρακλή εδώ τώρα. Δεν να θέλω να βγάλουμε σημαία, ρε φίλε. Δεν είναι ότι λες πανάκια. Εντάξει, δεν έχεις το αλάτο του μάπα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Μπράβο, μπράβο στον Ηρακλή. Μπράβο. Που έβγαλε αν δεν κάνω λάθος, ο Ansari Farhad προτάθηκε το καλοκαίρι στο ΠΑΟΚ και δεν τους έκανε. Δεν τους έκανε. Ισχύει κάτι τέτοιο, δεν το ξέρω. Επί Νέα Δημοκρατία είπε ο Σαββίδης, αν χρειαστεί, θα ρίξω την ομάδα στη γάμα κατηγορία. Καλά τα λες Κωστή, να είναι καλά ο Τσίπρας. Φίλε, εσένα το λέω, Απόστολε. Εδώ το έστειλες λάθος. Αλφα μη ένα κενό, λουκάνικα ονοματεπώνυμο στο 54. Λύσαξε με τα λουκάνικα μεσημεριάτικα, ρε κόκκινε. Πάμε. Μεσημέρι είναι ο άλλος θα φάει, ρε φίλε. Φτάνει. Για λουκάνικα θα μιλάω. Φτάνει. Σαν και σένα. Έμαθες τι έγινε στο Κυλκής. Τι έγινε στο Κυλκής. Σεισμός. Και λοιπόν. Κλείσαν τα σχολεία. Τους έχεις πανικοβάλει. Εγώ τους έχω πανικοβάλει. Οι σεισμολόγοι τι λένε. Οι τεράστιοι αυτοί οι επιστήμονες. Για πες μου τι λένε. Τι λένε στον κόσμο του Κυλκής και στο Βόρειο Ελλάδα. Με συγχωρείτε, αυτό το ότι οι τεράστιοι αυτοί οι επιστήμονες ναι. δεν το αντιλήφθη. Για βοήθησε με λίγο. Ναι. Θεωρώ την, τη σεισμολογία αυτή εδώ την επιστήμη ανυπόλυπτη. Και ποιος ενδιαφέρει για ό,τι θεωρείς εσύ. Ναι, ενδιαφέρομαι εγώ. Και ποιος εσύ που θα μιλήσει για αυτό. Πολίτης μιας. Ρε σκουπίδι της δημοσιογραφίας. Ναι, ναι, άκουσε εμένα. Της ραδιοφωνίας και των τηλεοπτικών. Άκουσε εμένα λίγο. Συγγνώμη λίγο. Εγώ είμαι κάτοικος του Κυλκής και θέλω να μάθω την αλήθεια. Θα τη μάθω. Αυτοί οι σεισμοί είναι προσεισμοί ενός άλλου που θα γίνει. Πρέπει να φοβάμαι. Δεν πρέπει να φοβάμαι. Πού είναι οι σεισμολόγοι.
Τι κατέβασε τα μούτρα σου, ρε γουρούνι, σε ρωτάω. Οι σεισμολόγοι ενημερώνουν ότι έγινε αυτό. Έγινε αυτό, σιγά τα λάχανα. Και εγώ, αν βάλω μια λάμπα να πούμε πάνω στο. Πώς το λένε, επάνω στο ταβάνι του σπιτιού και κουνηθεί ο σεισμός, στον έβγαλα. Πριν από τρεις μέρες σου έβγαλα το Ρίτα Ρίχτερ. 4,6 σου είπα εγώ, 4,7 ήταν. Τι σεισμολόγοι. Μπορεί να σε πει ο σεισμολόγος αυτό εδώ το φαινόμενο, αν είναι προσεισμός ή θα πρέπει να ανησυχώ ή να μην ανησυχώ. Τι κατέβασε τα μούτρα, σε ρωτάω, ρε, τι παίζει με το κινητό. Δεν παίζουμε. Οι σεισμολόγοι. Κάτι που δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να καταλάβω. Άντε, μπράβο με τους σεισμολόγους. Δεν τους πιστεύω. Πώς τους βγάζεις όμως. Δεν τους γουστάρω, ρε. Πώς τους βγάζεις άχρηστος. Δεν τους γουστάρω, δεν τους πιστεύω. Δεν τους βγάζω άχρηστος. Αυτοί δεν γουστάρουν τα μούτρα σου. Να μην με ακούσουν. Δεν κατάλαβα. Να μην με ακούσουν. Και εσύ μην τους ακούς. Μην βγαίνεις και λες. Έχεις κρίση. Άμα σε λένε φελέρα, αυτό που λέω παρεξηγέσαι. Κρέμω στον μπάλα, ξέρω εγώ. Σαν παπάκι, σαν τον Τραμπ. Σου απαντώ σε τρία λεπτά. Θες να πας ένα τέταρτο την κουβέντα. Είσαι τραβοχειροφρενάκια. Η επιστήμη αυτή για μένα είναι ανυπόληπτη. Δεν την πιστεύω. Είναι ελιπέστατη. Πάμε παρακάτω. Ελιπέστατη. Ελιπέστατη. Σε πληροφορία, ελιπέστατη. Όταν σου λέει ο άλλος. Ναι. Τι μου λέει. Ότι ξέρεις. Τι. Αυτός ο σεισμός. Ναι, ναι. Οφείλεται στο ρήγμα. Ναι. Αυτό. Ναι. Ή σε αυτό το πράγμα, ή σε εκείνο το πράγμα. Ναι. Ή στη μετακίνηση των τεκτονικών πλακών. Ναι, μεγάλη ανακάλυψη. Τεράστια. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Τι να τα ξέρω. Μου είναι χρήσιμα αυτά. Εμένα μου είναι χρήσιμο να ξέρω ότι αυτός ο σεισμός θα πρέπει να φοβηθώ ότι είναι προσεισμός ή όχι. Μπορεί να μου το πει. Ας τις πλάκες που μετακινήθηκαν. Τι θες να μετακινήσεις. Και πώς θα σου το πει αυτό. Πώς θα μου το πει. Η επιστήμη του. Τι επιστήμη. Πώς θα μπορέσει να το πει με υπευθύνη. Μπορεί ή δεν μπορεί. Πώς μπορεί να στο πει. Ο άλλος μου λέει θα έχει 18 βαθμοί Κελσίου με 30, θα έχει υγρασία 80%, θα έχει εκείνο και πέφτει μέσα 95%. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Για πες μας. Υπάρχουν τα βαρομετρικά, ναι, τα οποία τα ελέγχει, ναι, ναι, τα κοιτάει, ναι, τα εξετάζει, ναι, και μπορεί να προβλέψει. Μπράβο. Άρα, και η, επιστήμη λέει, του, αν δεν άρα είναι... η επιστήμη του είναι πιο αξιόπιστη από του σεισμολόγου. Αυτό λέω εγώ. Τόση ώρα, αν το κατάλαβε. Άσχετο. Άσχετο, άσχετο. Πάνε στα άλλα θέματα. Πάει. Το ένα βασίζεται σε δεδομένα τα οποία τα έχει μπροστά του. Ναι, ναι. Και τα έχει πίσω του. Ρε φίλε, ξέρεις σημαίνει φυσικές δυνάμεις. Τι φυσικές? Φυσικές δυνάμεις. Ξέρεις σημαίνει η έλξη της γης. Ξέρεις σημαίνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι για σένα άγνωστα. Δεν θέλω να ξέρω, ρε κόκκινε. Θέλω να ξέρω ότι τα 3,8 ρίχτερ, αν είναι προσεισμός ή αν είναι μετασεισμός. Το καταλαβαίνεις. Το γουρνίσει και το κεφάλι. Δεν μπορώ να σου το πω. Δεν μπορεί. Δεν υπάρχει τέτοια επιστήμη. Γιατί δεν μπορεί. Σοβαρή. Να... Γιατί... Θα σου πω ένα παράδειγμα. Πες μου, λέγε. Για να σου το απλοποιήσω. Απλοποιήσε το. Φαντάσου ένα βράχο. Βράχο. Ένα βράχο. Ναι. Ένας βράχος στο βουνό. Ο οποίος κινείται σε ένα πηγάδι. Ο βράχος. Ναι. Ναι. Ξέρεις αν έχει πάει στον πάτο ή αν είναι στη μέση. Εγώ ξέρω μόνο βλάχο. Φίλε... Άκου, εγώ ξέρω μόνο βλάχο σε πηγάδι. Βράχο σε πηγάδι δεν έχω δει. Φαντάσου ένα βράχο. Βλάχο σε πηγάδι, ναι. Φαντάσου ένα βράχο ο οποίο κινείται. Ναι, φαντάσου ένα βλάχο ο οποίο κινείται. Ναι. Ένα βράχο, ρε φίλε, άμα κουνηθεί σε ένα πηγάδι. Ναι. Δεν θα κάνει θόρυβο πολύ. Ο βράχο. Ο βράχο. Θα κάνει, θα κάνει. Λοιπόν, μπορεί να πει. Και άμα φάω φασόλια εγώ το μεσημέρι με αφορμάτικα, θα ακουστεί πολύ, α πούμε. Ναι. Αν δεν ξέρει. Φυσική δύναμη και αν δεν ξέρει το βάθο του πηγαδιού. Ναι. Ναι. Μπορείς να πεις ότι τελείωσε ή θα ξανακυλήσει ένα κοχύλι μέσα στο φως του φεγγαριού. Στο όνομα του παλικαριού. Άστο να πάει στο διάλογο. Πάμε στα άλλα θέματα. Φίλες, τελείωσε, άστο δε. Τόσο δύσκολο. Είναι δύσκολο. Για σένα είναι. Ναι. Είναι τρομερά πράγματα. Ναι. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζω. Μπράβο. Υπάρχουν υπόγεια ρεύματα. Άχρε κόκκινε, ελληνικά σε μιλάω. Ξανά θα το πω. Μα κούρασε. Σε κούρασε. Βάλε Τετάρτη να φύγουμε. Μου κρίζει το αυτοκίνητο. Μου κάνει. Πετρελαίου ή βενζίνης. Πεθάνω, πεθάνω. Μπορεί να μου πει ο σεισμολόγος στο 3,8 είναι πριν το σεισμό το μεγάλο ή μετά. Και μπορεί. Γιατί με ρωτάς, είμαι δικηγόρος. Ρε μπορεί. Δικηγόρος. Δεν μπορεί. Ναι. Γι' αυτό πάνε παρακάτω. Γι' αυτό πάνε παρακάτω. Άντε μπράβο. Τελειώσαμε. Άμα γίνει σεισμός αρχίζει. Βρε άμα γίνει σεισμός και θα γίνει σεισμός και θα περιμένω εγώ το σεισμολόγο να με σώσει. Λέγε ρε τα θέματα. Τελείωσε. Είπε για τον Ασαριφάν. Για τον Ομπάμα είπες τίποτα. Τι να πω για τον Ομπάμα. Ότι με καμία δεξιά κυβέρνηση δεν ήρθε ποτέ Αμερικανός πλανητάρης και ήρθε μόνο από τη Σοσιαλ. Πώς δεν ήρθε. Ποιο πότε ήρθε. Το 99 δεν ήρθε. Ποιος ήταν το 99. Ποιος ήταν. Ο Σιμίτης. Ο Σιμίτης ήταν δεξιός. Τι ήταν. Σοσιαλιστής ήταν. Άσερε. Τι άσερε. Άσερε τώρα. Α, με σοσιαλιστές είσαι χαζός στο πες. Και γίνονται δεξιοί μετά. Και τι. Γιατί δεν άκουσε τι έλεγε ο Τσίπρας. Επί Νέα Δημοκρατία, επί άκρα δεξιά ήρθε ποτέ εδώ πέρα. Περίμενε, ρε, σε ρωτάω. Ο Τσίπρας φώναζε όσο ήταν νέος. Τι και σήκωνε την πορτοκαλί σημαία. Τι φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Και τώρα τον ακούς. Ναι. Η Ελλάδα και η Αμερική. Ναι. Δύο αδελφοί λαοί. Έβαλε μυαλό. Ο Τσίπρας. Συγγνώμη.
Αυτό λέγεται έβαλε μυαλό ή κολοτούμπα. Όχι, έβαλε μυαλό. Έγινε σοβαρό, ξυρίστηκε, πλήθηκε. Εγώ το λέω έγινε κολοτούμπα. Έλα εδώ να σου το πω τι έγινε. Πήγε 40 χρονών, έκανε οικογένεια, παιδιά, είδε ότι η αριστερά είναι μια ουτοπία. Έγινε δεξιό. Παιδιά νομίζω δεν έχει. Έχει δύο παιδιά κόκκινα. Α, δεν το γνωρίζα καλά. Τι να γνωρίζει. Αμαθήσει. Αμαθήσει. Ρε φίλε, πρέπει να τα γνωρίζει. Ο πρωθυπουργό δεν ξέρει αν έχει παιδιά. Γιατί σιγά, γιατί δεν θα φάει άλλο το μεσημέρι. Τον άλλο τον ενδιαφέρει που του έχουν κόψει έγινε, τη σύνταξη, το μισθό, η γενιά των 100 ευρώ. Άστα λαϊκίστηκα. Ο Τσίπρας λοιπόν έβαλε μυαλό, ξυρίστηκε, πλήθηκε, σκουπίστηκε, έτσι. Έγινε, είπε ψέματα όμως. Έβαλε κουστούμι, πώς. Είπε ψέματα στον κόσμο. Εντάξει, ας το τιμωρήσει ο Παΐσος, να το βάλει στην κόλαση που είπε ψέματα. Δεν πάει έτσι ρε. Άσε ρε κόκκινε τώρα. Δεν πάει έτσι ρε. Είπε ψέματα και τι έγινε. Εσύ βολεμένος. Εσύ έχεις ξεράνει τους κατώ σου για να επιβιώσεις. Μιλάς αβολεμένος. Πάντα έτσι μιλάω εγώ. Τρομερά επιχειρήματα. Έχεις τρομερά επιχειρήματα. Έχεις δει κανένα φωνάζει. Συμπτώματα αυτισμού. Έχεις δει να καίγεται καμιά τράπεζα. Έχεις δει εξεγέρσεις. Σε προβληματίζει καθόλου αυτό. Καθόλου δεν με προβληματίζει. Έχουμε ένα συμπαθή πρωθυπουργό. Ερμηνεία πες μου. Έχουμε ένα συμπαθέστατο πρωθυπουργό. Ναι. Έχουμε ένα αριστερό πρωθυπουργό ο οποίος έβαλε μυαλό. Πηγαίνει προς τον καπιταλισμό. Ναι. Είναι ευχαριστημένοι οι πολίτες. Περιμένουν, αναμένουν. Έχουν... Ευχαριστημένοι. Αλλά όσοι δεν ευχαριστημένοι φύγανε στο εξωτερικό. Λοιπόν, έχεις δει κανένα φωνάζει. Αυτός έχεις που είναι... κανένα να ουρλιάζει. Να σε ρωτήσω. Πώς είδες κανένα να φωνασκεί. Είδες καμιά εξέγερση. Είδες καμιά οχλαγωγία. Σε ένα έθνος το οποίο το γυράσκει. Τι γυράσκει. Και οι περισσότεροι είναι άνω των 50. Ναι. Τι θα γίνει. Πού μπορούν να πάνε και θα να βρουν οι εργασία. Που θα... Πού μπορούν να πάνε εγώ... και να βρουν εργασία. Ποιοι. Πού μπορούν να πάνε και να βρουν εργασία. Ποιος θα βρει εργασία. Οι άνω των 50. Να πάνε όσοι πάνε μετανάστες. Ρε πού μπορούν να πάνε. Πες με εσύ. Στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία. Στην Αλβανία. Στα Σκόπια. Βέβαια. Αυτή είναι η απάντηση. Στερεί σε κάθε σοβαρότητα. Εγώ δηλαδή... Με ρωτάς και σε απαντάω. Μαλή είναι βλακή αυτό. Γιατί είναι βλακή. Να πάρουν τι μεροκάμα του. Να πάρουν τι μεροκάμα του. Ναι. Παραπάνω από όσα θα παίρνουν εδώ. Παραπάνω από εδώ. Αλλά. Έχεις υπόψη τα μεροκάματα που δίνονται. Εγώ έχω υπόψη με το καζίνο. Το οποίο. Και τα φρουτάκια. Το οποίο. Τα οποία είναι χεσμένα στην πελατεία. Δεν τα ξέρεις καλά. Εγώ μια χαρά τα ξέρω. Δεν τώρα τα ξέρω. Ήμουν σε ένα μποξάδικο και ήταν ένα εκεί φύλακα. Λέει χαιρετίσματα εδώ στον κόκκινο. Έτσι με είπε. Ένα γαϊδούρι μέχρι και πάνω, ξαφνός με κάτι μάγουλα τεράστια. Φύλαξε το αυτό. Και τι σημαίνει. Το λέω τι γίνεται, είμαστε λέει κάτι γριές εκεί, κάτι αυτή, είναι γεμάτο λέει το καζί. Και τι σημαίνει. Έχεις δει κανένα κάδο να τρώει κανένα σκουπίδια. Στη γειτονιά. Αν έχω δει, ναι, πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Δεν είδα να κάνει εξέγερση στην αριστερή κυβέρνηση κανένας από αυτούς. Γιατί δεν κάνει, αυτό δεν σου κάνει. Γιατί περνάει καλά, πιθανόν. Περνάει καλά. Μάλλον. Άμα κάποιος πεινάει, βγαίνει έξω και φωνάζει. Άμα κάποιος δεν πεινάει, περνάει καλά. Με τον Τσίπρα μάλλον περνάτε καλά. Γιατί άμα ήταν τώρα ο Σαμαράς, ήταν ξέρω εγώ η Φόφη, ήταν ένα άλλος πρωθυπουργός, μη αριστερός, θα φωνάζετε. Άρα σας αρέσει η αριστερά. Άρα γουστάρετε. Άρα σκάστε, μη μιλάτε. Άμα γίνουν εκλογές θα βγει ο Τσίπρας. Αφού όλες τις δημοσκοπήσεις. Ποιες τις δημοσκοπήσεις. Και οι δημοσκοπήσεις λέγανε θα βγει η Χίλαρη. Σου πάνε. Σου πείσουμε σημαίνει. Βράσε κάτι. Το έχω πει 100 φορές. Ρωτά. Δεν χρησιμοποιήσετε τις δημοσκοπήσεις. Ζώων. Άστε τα θεατρινιστικά. Ζώων. Με ρωτά και να σα απαντήσω. Να απαντά με τρόπου. Αγωγή. Εκουτραδόρε. Αγωγή. Αγωγή, άντε ζώο να μιλάς όπως να είναι. Τρώει ο άλλος και μιλάει για έτσι όπως μιλάει. Άντε μάθα συμπεριφέρεσαι. Να έχεις, γουρούνι. Να έχεις υπόψη ότι ναι. Ο κόσμος γουστάρει περισσότερο να ακούει εμένα παρά εσένα τα σάλια. Να φύγω. Φύγει, τι με νοιάζει με. Μπα να φύγει. Θα πάθω τίποτα, μα φύγει δηλαδή. Το ξέρω τι. Διαφάω το μεσημέρι. Γιατί δεν κατάλαβα. Εγώ όταν έφυγα όμως σε ρνώσω στον Γρηγοριάδη. Με ποιον θα κάνω εκπομπή εγώ. Φώναξε τον Γρηγοριάδη. Μου. Να το επιβεβαιώσει. Τι. Γιατί εγώ λέω ότι λες βλακίες. Αφού δεν σε ρνώσουν, έτσι με είπε ο Καρελάκης που κρυφάκου. Σου είπα Καρελάκη. Πήγε και σε ρνόταν και έκλαιγε λέει στον Γρηγοριάδη. Ούτε ο Καρελάκης σου είπε τέτοιο πράγμα. Ναι, δικά σου δεν είναι δικά σου. Είναι δικά σου. Δικά σου. Δικά σου είναι αυτά δικά σου. Γιατί σας αρέσει να κατέβεσαι παντού. Σας αρέσουν οι αριστερές. Σας αρέσει να αρέσουν οι αριστερές κυβερνήσεις. Πήγες εκεί με τον Αναστόπουλο, ήπιες δυο φορές καφέ. Σας αρέσουν. Αμφιβητείτε τον Αναστόπουλο. Σας αρέσουν οι αριστερές κυβερνήσεις, γοητεύεστε και περνάτε καλά και δεν κάνετε καμία εξέγερση. Και εσύ Χαϊβάνη που θα πιεις καφέ μαζί του, την άλλη μέρα σχόλασε. Μη ζηλεύεις κόκκι. Την άλλη μέρα σχόλασε. Θα βγεις, θα πιεις καφέ μαζί του. Την άλλη μέρα σε φάγανε. Εγώ δεν είμαι ρουφιάνος και εσένα από ποιο. Εγώ δεν λέω ποιο. Θα βγεις μαζί του για καφέ. Σχόλασε. Εδώ είμαστε. Ξέρεις τα πήγατε μια. Μου λέει αυτός ο φύλακας εκεί ο. Σου στείλε χαιρετίσματα από το καζίνο. Δεν το ξέρω. Δεν δέχω, δεν υπάρχει. Ανύπαρκτο πρόσωπο. Λέει, μη φέρει τον Στέφανο λέει, στην εκπομπή το πρωί, λέει, όταν λείπει ο κόκκινος. Λέει, γιατί ζηλεύει λέει, ο κόκκινος. Το ξέρω, λέω, ζηλεύει ο κόκκινος. Ζηλεύει τον Κουλιανό, ζηλεύει τον Μπιάκο. Ζηλεύει ο Στέφανος. Ένας φίλος μου, πυγμάχος. Ήρθε μια φορά εδώ και κάναμε εκπομπή. Λέει, ήρθε άλλον τον άλλον την άλλη μέρα, λέει ο κόκκινος, λέει, άρρωστος, για να μην κάνεις εκπομπή με τον άλλον. Καλά, ρε, φοβάσαι τέτοια πράγματα. Εμβάλεσαι από τον Στέφανο και. Ποιος φοβάσαι ο κόκκινος, γίγαντας, Ηρακλειδέας.
που σε κρατάει η ομάδα ψηλά, ρε, του Ηρακλή. Είσαι πίσω από ένα ισχυρό βράχο που λέγεται Ηρακλή. Όσο για τον Τσίπρα. Τι σχέση έχω με το καζίνο, και γιατί το συνεχίζει. Το ρωτάω και εγώ τι σχέση έχω με το καζίνο, για παιδί. Τι σχέση έχει με το καζίνο. Είπα εγώ ότι έχει εσύ σχέση με το καζίνο. Σου στείλει ένα άνθρωπο χαιρετίσματα. Όχι, λε που δουλεύει στο καζίνο. Δουλεύει. Γιατί το είπε, αυτό που κολλάει. Όχι, που λες ότι δεν πάει ο κόσμος στο καζίνο και έχει πρόβλημα. Είπα εγώ ότι δεν πάει ο κόσμος στο καζίνο. Ναι. Εγώ λέω τι υπάρχει το οποίο σου δείχνει ότι υπάρχει υγεία. Ότι υπάρχουν νόμοι σκληροί, υπάρχουν περικοπές, υπάρχουν μνημόνια και δεν κουνιέται φίλο. Ναι. Συμπεραίνω ότι ο κόσμος περνάει καλά. Δύο τι να συμβαίνουν. Για πες μας. Το ένα είναι αυτό που λες. Ναι. Το άλλο ποιο είναι. Και το υπάρχει λίπος που δεν υπάρχει. Ναι, λέγε ναι. Το άλλο είναι ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο. Ναι. Που έχει αντιληφθεί πλέον, ναι, ότι έχουν υπογράψει, ναι, και εγώ δεν ξέρω τι. Μάλιστα. Και αυτά που βλέπουμε ακόμα δεν είναι τίποτα. Έχονται ακόμα και χειρότερα. Μιλούσαμε για τη γενιά των 500 ευρώ και τώρα μιλάμε για την οικονομία. Κόκκινε, γενιά... άμα ήταν. Να τελειώσω! Άμα ήταν, ήταν πρωθυπουργό μη αριστερό, θα γινόταν τη Σουλτάνα. Άρα που, έγινε επίτηδε. Που σημαίνει ότι ο Έλληνα είναι καλά με τον Τσίπρα. Ότι ο Τσίπρας έχει ένα baby face, συμπαθητικό, πάει στο Καραϊσκάκι, δεν το μιλάει κανένας, έρχεται στο Καφτατζόγλιο, τον αγκαλιάζουν, τον φυλάνε. Δεν αντιλαμβάνομαι. Πώς δεν ήρθε. Δεν είχε κόσμο. Πώς δεν είχε. Δεν είχε κόσμο. Ναι, εγώ άμα ήθελα να διαμαρτυρηθώ και δεν ήθελα. Είχε κόσμο, ναι, άκου τώρα εδώ, ρε Κόκκινε. Ξέρω ότι ο Τσίπρας είναι εδώ. Το ένα είχε 20.000, είναι... το άλλο δεν είχε τίποτα. Ναι. Ανώμια πράγματα. Το Καφτατζόγλιο λοιπόν, που είναι και χώρος αναρχικών στοιχείων. Έτσι. Άλλο το πανεπιστήμιο. Άκου, και άλλο... δίπλα δύο βήματα είναι. Μπερδεύεσαι. Δύο βήματα είναι. Που δεν ξέρεις. Δύο βήματα. Μεσολαβούν οι χορτατζίδες. Έλα τις χορτατζίδες τώρα, άσε με. Χορτατζίδες. Άσε ρε Κόκκινε. Τα αναρχικοκουμούνια λοιπόν. Πλέον, τα... Άκου εδώ ρε. Τα αναρχικοκουμούνια στο φασιστοειδή που υπάρχουν γύρω από το Καφτατζόγλιο. Ναι. Εάν υπήρχε να πούμε πάθος εναντίον του πρωθυπουργού, όλο και κάτι θα γινότανε. Όλο και κάτι θα πήγαινε εναντίον του πρωθυπουργού. Είναι μια χαρά. Στο λέω να το ξέρεις. Περνάει ο Έλληνας, μπάει τα μνημόνια λόγω του Τσίπρα που έχει baby face. Δεν υπάρχει πιο συμπαθητικός πρωθυπουργός τα τελευταία 100 χρόνια από τον Τσίπρα. Σου λέω εγώ, και μην μου πεις για τον Ανδρέα Παπανδρέου που διόριζε το τυφλό, έβγαζε αυτό που έχει μάτια σαν προβολής τυφλό. Εντάξει, και διόρισε 2 εκατομμύρια τεμπέληδες στον δημόσιο. Τον έβγαζε ο Παπανδρέου έτσι. Πώς? Ο Παπανδρέου ο Ανδρέας που ήταν αγαπητός. Ήταν αγαπητός γιατί διόριζε κιόλας. Ο Τσίπρας με ένα χαμογελάκι, με λίγα κιλάκια και με το που μιλάει στον ενικό τον Ομπάμα, γίνεται συμπαθής αμέσως. Έχει συμπαθητική φυσιογνωμία. Πώς θα το κάνω να το καταλάβει άλλο το γουρνίσιο το κεφάλι σου. Το καταλαβαίνεις, Ρεβόδι. Θες να μιλήσουμε για μπάλα. Για μπάλα να μιλήσω μαζί σου. Πάμε τον Κλάδα να μιλήσω καλύτερα. Τι να μιλήσουμε για μπάλα. Είπες για τον Αρισσαρυφάτη, συμφωνούμε απόλυτα. Λοιπόν, τι για μπάλα να μιλήσει τώρα και 57, τι να πει για μπάλα. Δεν θέλει πολύ. Για πες μου. Βασίλης Γκαγκάτσης. Βασίλη Γκαγκάτση. Η επιστροφή. Ποια επιστροφή. Επέστρεψε. Πού επέστρεψε. Αποδεκτός από όλους. Τώρα το είδες αυτό τρεις μέρες πριν, τέσσερις έγινε. Αποδεκτός από όλους. Και τι, σε στεναχωρεί. Ακόμη δεν είδα ούτε μία αντίδραση. Γιατί να έχει αντίδραση, αφού είναι βολεμένη. Τα βρήκε ο Μαρινάκης με τον Μελισσανίδη. Ρέφη. Ο Αλαφούζος τα βρήκε με τον Μαρινάκη όσον αφορά τα του Σκάι. Ας τα πω εγώ. Και ο Σαββίδης ο ψυχουλάκιας θέλει να πάρει τα ψίχουλα. Σε ρωτάω. Ναι, ρώταμε. Παρακολουθείς τα δρόμενα της πόλης και ναι, σχολιάζεις κατά καιρούς. Ναι, ναι. Γιατί? Θετικά, αρνητικά. Ποιο θα φωνάξει για τον Γκαγκάτση εδώ? Βλέπει ότι ο Γκαγκάτση επανέρχεται, ναι, και... και είναι αποδεκτός από Ολυμπιακό. Από το Ολυμπιακό, συγγνώμη. 10 δευτερόλεπτα. Γιατί να μην είναι? 80-20 διαιτησία είχε επικόκαλη. Ο Ολυμπιακός. Μίλα μόνο σου. Κάτσε ρε Κόκκινε. Ο Ολυμπιακός γιατί να φωνάξει εναντίον του Γκαγκάτση? Γιατί? Έχει λόγο. Πού κολλάει αυτό που λες εσύ με αυτό που στην ΕΠΟ δεν ήταν πρόεδρος ο Γκαγκάτσης. Ήτανε. Αυτός που ακούει δεν μπορεί να καταλάβει τι. Λοιπόν, μου λες Ολυμπιακός λέει το δέχεται. Είναι αποδεκτός. Δίνω ωφελημένος ο Ολυμπιακός από τον Γκαγκάτση. Φερμουάρ. Ρε είναι. Είναι αποδεκτός από Ολυμπιακό. Για ποιο λόγο να μην είναι. Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό. ΑΕΚ και ΠΑΟ. Ωραία. Δηλαδή. Από τους τρεις που είχαν τη συμμαχία. Ναι. Και από τον ένα που ήταν εχθρός τους. Από αυτόν που θέλανε να τον κάνουν. Ναι. Εκάθαρση. Ναι. Δηλαδή να φύγει και να. Πώς το μεταφράζεις αυτό? Εσένα ρωτάω. Σε το λέω εγώ. Εσένα ρωτάω. Τα έχουν βρει. Τα βρήκανε. Ο Μελισσανίδης τα έχει βρει επιχειρηματικά. Άρα η κάθαρση τελείωσε. Ποια κάθαρση είναι? Μας τελείωσε. Τελείω. Μια χαρά είναι όλα, ρε κορόιδο. Ναι. Θα έχουμε και μάτς στην Ασία και μάτς στην Ουγκάντα. Μια χαρά είναι τακτοποιημένα, ρε βλάκα. Βλάκα σε εισαγωγικά. Βλάκα ενώ δηλαδή γενικότερα και εμένα. Δεν το προσωποποιώ. Ο Ολυμπιακός, μια χαρά. Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε ο Αλαφούζος στο θέμα του Σκάι με τον Μαρινάκη. Ο Μελισσανίδης τα έχει βρει στα εμπορικά του κομμάτια με τον Μαρινάκη.
Και ο άλλος ο Σαββίδης που ποτέ δεν θα κάνει πρωταθλητισμό. Παίρνει και τα ψίχουλα. Έρχομαι λοιπόν. Παίρνει και τα ψίχουλα. Πάρει κανένα κύπελο. Μα δεν έχουν να κάνουν νούμερα. Μάτε βλαμμένε. Ρώτα λοιπόν, γιατί δεν χρειάζεται πάνω από 3 λεπτά για να καταλαβαίνει. Ρώτα λοιπόν τον οπαδό του ΠΑΟΚ τώρα και του άλλου οπαδού Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, Ολυμπιακού. Δεν βγήκε κανένα, δεν βγήκε κανένα. Το αν θα βγει, θα το δούμε μετά. Ο Παοξής τι να βγει να πει. Δεν θα προτρέχει. Τι να πει για τον Καγκάκη. Δεν θα προειδεάζει και δεν θα επηρεάζει. Προτρέχω, ρε. Προτρέχω. Δεν θα προτρέχει. Προτρέχω. Δεν θα προειδεάζει και δεν θα επηρεάζει. Δεν πήρε κύπελα ο Παοξής με τον Καγκάκη. Λοιπόν. Δεν πήρε διαιτησία στην Τούμπα με τον Καγκάκη. Θέλω να ακούσω τον κόσμο μετά. Να ακούσει τον κόσμο. Μετά τις 3 να βγείτε και να μας πείτε τι έχετε να πείτε για την ψήφο εμπιστοσύνη στο Βασίλη Καγκάκη. Ό,τι ομάδα κι αν είστε. Ωφελημένοι όλοι είναι. Ακούγεσαι. Η ΑΕΚ. Πώς έπαιζε επί Καγκάτσι, με τι ενημερότητα. Ακούγεσαι. Άκου εμένα τώρα. Λέμε για τον Βάλνερ, ότι του κλέψανε τη Ισάκη το πρωτάθλημα. Να μας πει ο Ντέμις, είχε μέσα τον Καγκάτσι, του κάνε πλάτες ο Καγκάτσις να παίζει η ΑΕΚ με ενημερότητες που δεν έπρεπε να παίζει. Ο Άρης πώς ανέβηκε η κατηγορία με τον Καγκάτσι, που έφαγε ο Καμπράνης με τον άλλον. Όταν σταμάτησε να το βρίζουν. Λοιπόν. Ισχύει ή όχι. Δεν του έδωσε διαιτησία. Τρία μέτρα offside βάλανε. Για απάντησε μου λίγο. Να απάντησε. Ο Γκαγκάτσι ο μεγάλος και σίγουρος. Ναι, γιατί. Όταν ήτανε. Τι ήτανε. Και ήρθε στον ΠΑΟΚ και φωνάζαν οι ΠΑΟΞίδες τότε. Τι φωνάζανε. Τι διαιτησία είχε. Συγγνώμη, τι φωνάζανε. Τι ψωνίσανε. Όχι. Όχι. Ψεύδεσαι. Εγώ λέω ότι διαμαρτυρόταν. Ο ΠΑΟΞίδες. Όχι. Ήρθε ο Γκαγκάτσι στον ΠΑΟΚ, μου λόξαν οι ΠΑΟΞίδες. Και επειδή ήταν ο Βασάρας αρχιδιαιτητής που δεν το χώνευε τον Καγκάτσι, ναι, τον πηδούσε τον ΠΑΟΚ η διαιτησία και αναγκάστηκαν οι ΠΑΟΞίδες να πούνε: καλά, αυτόν τον φέρατε για καλό. Το συμφέρον τους ήταν οι ΠΑΟΞίδες. Μπούφο! Μπούφο! Μα πόσο καθυστερημένο μπορεί να είναι αυτό το πλάσμα. Λοιπόν, Αλφα μη ένα κενό. Λουκάνικα ονοματεπώνυμο στο 54 3 44. Πεντάμετρα λουκάνικα τζουμαγιά για 5 από εσά. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Κόψτε το. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Να ζήσεις Δημήτρη και χρόνια πολλά, που πάντα στερεώνεις τα ράφια γερά. Γιορτάζουμε μαζί σου 25 χρόνια γεμάτα ιδέες για κάθε σπίτι. Πράκτικε, εδώ και 25 χρόνια το κλειδί για το σπίτι σου. 19.990 ευρώ, 19.990 ευρώ, το νέο Skoda Octavia Taxi με 150 ύπους, μόνο 19.990 ευρώ. Αυτό δεν παίζει. Κι όμως, στη Skoda Εσκιάδης Μπαροδήμος παίζει. Πάρε τώρα στο 2310-596-596. Άρχεται η συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό του έτους 2017. Παρακαλώ, σας ακούμε. Τα δώρα της μικρής, τα μαθήματα του μεγάλου, τα αγγλικά του μεσαίου και το οικογενειακό ταξίδι στο χωριό. Ένσταση! Έχουμε και τα έξοδα του αυτοκινήτου. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Υπάρχει Auto Vision. Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016, όλοι Auto Vision. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό, πέρασε κταίο το γιοταχή ή το δικυκλό σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλεια και το κταίο του επόμενου χρόνου. Όλοι Auto Vision. Με δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Κταίο Auto Vision Θέρμης στην περιοχή αεροδρομίου. Κταίο Auto Vision Πολύχνης δίπλα στο Παπαγεωργίου. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-487-500. Καφέ. Τσάι. Χυμό. Μια πορτοκαλαδίτσα να σου στύψω. Μήπως θες γάλα. Και εδώ σου έχω βούτυρο με μέλι, κρουασανάκια, αυγά με μπέικον, κρέπες, τη σπανακόπιτα που σ' αρέσει, κουλουράκια, μπισκοτά. Η Aegean σε φέρνει κοντά στη μαμά σου και σε όλους όσους αγαπάς. Για τέταρτη χρονιά, με το πρόγραμμα στήριξης φοιτητών κοντά στους νέους, 250 πρωτοετής φοιτητές που σπουδάζουν σε ελληνικό πανεπιστήμιο μακριά από το σπίτι τους θα λάβουν δωρεάν εισιτήρια μέχρι το τέλος των σπουδών τους. Με το δίκτυο της Aegean και της Olympic Air. Πληροφορίες, όροι και προϊόντα
προϋποθέσεις στο www.kontastousneus.gr. Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Aegean. Για κάθε μακριά που θες να φέρεις κοντά. Ταξί, ταξί. Ολύμπου 78. Στο Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα. Αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Τα πράγματα που αξίζουν συνήθως κοστίζουν. Ένα καλό εστιατόριο, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα ιδιαίτερο δώρο. Το σέρβις της BMW σας όμως δεν είναι ένα από αυτά. Το πρόγραμμα BMW Value Service σας προσφέρει πακέτα συντήρησης που ξεκινούν από 50 ευρώ. Για όλες τις υπόλοιπες εργασίες, απολαμβάνετε προνόμια που αυξάνονται με την ηλικία του αυτοκινήτου σας. Μάθετε περισσότερα στην Παπαδόπουλος ΑΕ και επισκεφτείτε μας για δωρεάν χειμερινό έλεγχο. Παπαδόπουλος ΑΕ, 16ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Τηλέφωνο 2310-478-100. Νομίζετε ότι είμαστε ακριβοί? Ξανασκεφτείτε το. Επιτέλους πέρασα το μάθημα και να ο Ρετσίνες. Καινούργιο αυτοκίνητο, φίλε. Καλό τάξιδο. Κερνάς Ρετσίνα. Λόγοι για να γιορτάσεις. Πολύ. Μία όμως η Ρετσίνα. Για το γεια μας. Βασιλική Ρετσίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί. Από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετσίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Πολλοί σας σερβίρουν ψάρια. Λίγοι γνωρίζουν όμως τα μυστικά τους, όπως την παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Από οικογένεια ψαράδων, εδώ και χρόνια, σας σερβίρουμε το καλύτερο ψάρι της πόλης, αλλά και νοπά κρεατικά, παρέα με τους νοστιμότερους μεζέδες, φτιαγμένους όλους από τα χεράκια μας. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Και με ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Ιδανικός χώρος και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30 στην Τούμπα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 922-710. Θέλεις μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ? Granus, το νοτικό για άντρες. Βελτιώνει τη στιτική λειτουργία. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση. Granus, το νοτικό για άντρες. Φυτικό συμπληρώμα διατροφής χωρίς παρενέργειες. Διαρκεί πάνω από 48 ώρες. Γνωστοποιημένο στο νεό. Granus, το νοτικό για άντρες. Έλα και εσύ στη χαρά της ζωής με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Granus, το νοτικό για άντρες. Στα φαρμακεία. Για πληροφορίες 210-7628-711. Υπεύθυνος κυκλοφορίας Πάνος Στασινόπουλος. Καλά μας περιποιήθηκαν τα παιδιά, ε! Και νόστιμο φαΐ και καλή παρέα και όλα τέλεια. Εντάξει, σαν το Princess δεν ήταν? Σαν το Princess, πουθενά! Σούπερ κληρώσεις Big Draw αξίες 125.000 ευρώ για τον Νοέμβριο. Από 5.000 κάθε Τετάρτη και Σάββατο και από 10.000 κάθε Παρασκευή και Κυριακή σε περιμένουν. Princess Casino, ζήσε το μεγαλείο. Full Car Service, 800 τετραγωνικά μέτρα για τη φροντίδα του αυτοκινήτου. Προσωπικό με πείρα και τεχνογνωσία. Υπηρεσίες συνεργείου, βαφείου, πανοποιείου. Δωρεάν διαγνωστικός έλεγχος. Τετράκαραν. Full Car Service. Απαλλαγή από χρόνο και χρήμα. Άμεση συνεννόηση με την ασφαλιστική σου. Αλλά και συνεννόηση για αυτοκίνητο αντικατάστασης. Προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 681-121 και www.fullcarservice.gr. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrosport. Τηλεφώνησε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σε εξυπηρετήσουν άμεσα. Δωρεάν αγγελίες στις μετροαγγελίες της Metrosport. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 95,5 των FM και πλέον οι γραμμές είναι δικές σας. Ναι. Το 2310 και τα 390, 955 και ενώ το μήνυμά στο 54340. Α1 κενό Λουκάνικα, ονοματεπώνυμο στο 54344. Για τα πεντάμετρα Λουκάνικα Τζουμαγιάς που δίνουμε το κατάστημα Παναγιωτάκης σε
Τρεις φίλους ακροατές από 5 μέτρα λουκάνικα του Μαγιάς. Σιγά, σιγά. Μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή είναι προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, στους οποίους βρίσκεσαι από ένα καθρέφτη αυτοκινήτου μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ, τηλεφωνώντας τώρα στο 18133, ανοιχτά και την ημέρα του Σαββάτου, παίρνεις και εγγύηση για ό,τι πάρεις, είτε το βρεις είτε στο βρουν αυτοί. Λοιπόν, για πολλά είπαμε, αλλά ειλικρινά με απασχολεί πάρα πολύ, τουλάχιστον εμένα. Ποιο? Αυτή η πολύ μεγάλη σιωπή η οποία υπάρχει. Ποια σιωπή? Στο όνομα του Βασίλη Γκαγκάτση. Εδώ ρε τον Τζίπρα αγαπάνε, τον Γκαγκάτση θα κολλήσουν. Στο όνομα του Βασίλη Γκαγκάτση. Λοιπόν, βολευτήκατε όπως λέει ο Κωστάκης ή συμβαίνει κάτι άλλο? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, για τον κόκκινο πήρα να βγω, σχολιάζω για τον Γκαγκάτση που είπε πριν να δει. Να... Το χαλάει ο Γκαγκάτση τον κόκκινο. Βολευτήκαν λοιπόν οι άλλοι. Τέσσερις στον κόκκινο κάνει θέμα Γκαγκάτση. Οι άλλοι τα έχουν βρει, αυτός. Ναι. Να τα ακούσει και από ένα παοκτζή λοιπόν που ρώτησε. Παοκτζή είσαι, φίλε. Ναι, ναι. Πήρε ναι. Τα ψυχουλάκια σου. Εγώ θα σας πω ότι συμφωνώ με την απόφαση του Ιβάν να πίνει στον Γκαγκάτση. Άκουλε. Γιατί. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πρωταθλητισμό δεν κάνει. Έστω και ρε πρωτάθλημα κάνει. Υπάρχει περίπτωση να πάρει με Γκαγκάτση? Κάτσε να σε πω, βρε. Σε ρωτάω, βρε τα γάρι. Πρωτάθλημα με Γκαγκάτση θα πάρεις? Φίλε, έλα να μιλήσω. Απάντησε. Πρώτα θα πάρει το κύπελο. Και ποιο κύπελο, βρε Χαϊβάνη? Είναι δυνατό, ρε? Εσύ δεν σήκωσε το λάβαρο της Επανάστασης και έλα να το φάμε λάχανο. Κύπελο, ναι, πήρε. Τώρα τι έγινε, κάνεις τούμπα? Κύπελο, πρώτα που σουλάει ο άνθρωπος και μετά περπατάει. Πρώτα τι που σουλάει, ρε? Από το 1900. Ρε, πότε ιδρύθηκες? Το 1926. Πόσα χρόνια περάσανε, 90? Ναι. Και ακόμα που σουλάς, ρε? Έχεις γεμιστάνα για πρόεδρο. Τον βλέπεις ότι είναι έτοιμο να δώσει ό,τι γουστάρεις και στο αποδέχεσαι αυτό. Πλάκα μου κάνεις. Στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ θέλει κάποιον. Ποια είναι η κατάσταση που έχει ο ΠΑΟΚ? Τόσο μικρούλης είσαι στο μυαλό. Τόσο μικρό τον έχει τον ΠΑΟΚ στο δικό στο μυαλό. Μια χαρά τα λέω. Να λέει yes, man. Μια χαρά τα λέω. Υποτακτικός θες να είσαι. Μια χαρά τα λέω. Έλα, ρε κόκκινα, ασχολείσαι με τα τζουμαλιά εκεί πέρα. Με τα τζουμαλιά, δεν έχει να απαντήσει. Για βλέπει. Τι να απαντήσεις. Τι να μιλήσω. Εγώ λέω τα πράγματα όπως είναι. Ρε μικρούλη είσαι, ρε. Δεν έχει όνειρα εσύ. Εσύ δεν έχει όνειρα. Τι το βλέπει τον ΠΑΟΚ σου απάντησε. Σε καμιά ομαδούλα τη γειτονιά. Σε ρωτάω. Σου απάντησε. Το φίλο ρωτάω και σένα. Σου απάντησε. Σε ρωτάω, τι τον έχεις. Το κύπελο... Αυτό είναι το επιχείρημά σου. Αυτό είναι, ναι. Αυτό. Δηλαδή δεν έχει και... επιχείρημα. Τι, εγώ δεν έχω επιχείρημα, εγώ σε είπα. Αρχίζει και ρε, ο χειρότερος Ολυμπιακός όλων των εποχών σε κάνει πλάκα και το αποδέχεσαι. Αφού δεν πήρα καλούς παίκτες, τι να κάνει ο Ολυμπιακός δηλαδή. Να πάρει καλύτερους. Εγώ θα τους πάρω. Ρε να πάρεις καλύτερο, εσύ αποδέχεσαι. Αποδέχεσαι την όλη κατάσταση και λέει δεν τρέχει τίποτα. Δεν είπα ότι δεν τρέχει τίποτα, αλλά θεωρώ ότι αν μπει ένας άνθρωπος σε μια διοικητική θέση που έστω και λίγο θα ευνοήσει τον ΠΑΟΚ, θα είναι ένα μεγάλο βήμα. Και τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ο Γκαγκάτση που θα ευνοήσει πρώτα τον Ολυμπιακό και μετά εσένα? Μετά τον ΠΑΟΚ, βέβαια. Εντάξει, έστω, θα ευνοήσει πρώτα τον Ολυμπιακό. Θα πάρουμε το κύπελο. Πού θα πάρουμε το πρωτάθλημα? Πλάκα... Πάρουμε ένα κύπελο και μετά θα δούμε τι θα είσαι τη πλάκα ο παδό και όχι, το χειρότερο είναι ότι εσύ ψηφίζει κιόλα. Όχι, όχι, όχι. Έλα, βρε τώρα. Σιριζέο σε κόμπο. Κοίταξε να δει. Εσύ για την ομάδα μου λίγα μπορεί να πει. Εγώ δεν προσκυνάω. Σαν και εσένα. Καλά σιριζέο. Δεν προσκυνά, αλλά δεν μπορεί ένα μπέκα να δει. Δεν μπορεί να διώξει την αγκαλιά του. Σε μένα δεν μπορεί, με το δημοσιογράφο μιλά. Ποιο δημοσιογράφο, ήρθε ο Μπέκα και κρύφτηκε, ρε. Πλάκα κάνει. Τι έκανε? Κρύφτηκε μόλι είδε τον Μπέκα, ρε. Χέστη. Εγώ δεν κρύφτηκα από κανέναν. Ρε το Μπέκα. Δεν κυκλοφόρησα και εσένα με υπηρεσία. Ρε το Μπέκα, ρε το Μπέκα. Δεν μπορεί να διώξετε τον Μπέκα. Ο κόσμο μιλάει. Ποιο κόμο μιλάει? Ο κόσμο μιλάει. Βλάκα. Κόσμο. Ναι. Έλα, κόσμε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώ τον Θόδωρο. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να σχολιάσετε κάτι σε αυτό που θα σας πω. Ψευδοθόδωρο. Και να πείτε τη γνώμη σας αφού τελειώσω. Το ψευδοθόδωρο, την επόμενη μέρα του μάτς της Εθνικής, ναι, πήρα 5 αθλητικές εφημερίδες, έτσι μ' αρέσει να διαβάζω. Μπράβο. Λοιπόν, βλέπω φως πρώτη σελίδα κεντρική φωτογραφία την Εθνική. Ναι. Η εφημερίδα Goal το ίδιο, η εφημερίδα Sport Day το ίδιο. Μάλιστα. Και οι τρεις
στην, κεντρική, στην πρώτη σελίδα, στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, ναι, είχαν την Εθνική. Μάλιστα. Οι δικές μας οι δύο εφημερίδες, η μία είχε το Σαββίδη, ναι, και η άλλη τον κύριο Ίβιτς. Ναι. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να το σχολιάσετε αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ γιατί πιστεύω δεν έχει πάρει ούτε μία εφημερίδα από τους πέντε. Λοιπόν, σχολιάζω εγώ. Το σχολίασα. Εγώ λέω δεν έχει αγοράσει ούτε μία από τους πέντε. Σχολιάζω εγώ. Σύμφωνα με τις εφημερίδες της Αθηναϊκής, στο κοινό που απευθύνονται, πουλούσε η εθνική ομάδα διότι στην Αθήνα υπάρχει περισσότερη ποδοσφαιρική εθνική συνείδηση. Οι Θεσσαλονικείς και οι Βορειοελλαδίτες εσώψυχα μισούν την εθνική, λόγω Ζαγοράκη έγινε μια ψιλομοδίτσα ιστορία κτλ. Τα κομμενάκια κτλ. Σκλάιν μάιν. Οι Θεσσαλονικιώτικες εφημερίδες πιθανολογώ ότι θέλουν να πουλήσουν κάτι το οποίο πιστεύαν ότι θα πουλήσει περισσότερο. Πιεστήκαν για την εθνική. Γιατί η εθνική δεν θα τους έδινε. Μα Γρηγορής, παρακαλώ. Σου απαντώ, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Καλησπέρα, ρε. Καλώς τον. Είναι δυνατόν να συγκρίνετε τον Ανδρέα Παπανδρέου με τον Αλεξάκη του Τσίπρα, ρε σουρουκλημένε? Ο Τσίπρας είναι πιο μάγκας. Τι λες, ρε? Γιατί κατόρθωσε να περάσει σκληρά μέτρα και να γίνει συμπαθής, ενώ ο άλλος βούλιαξε την Ελλάδα δίνοντάς την στους Έλληνες, στους... Ναι! Τι είπες, ποιος είναι που αφώναζες? Το καταλαβαίνεις, ρε! Δεν υπάρχει. Το καταλαβαίνεις, ρε, τι κάνεις! Δεν υπάρχει. Εμένα λέει! Εσένα λέει ο Κώστα, καταλαβαίνεις! Εμένα λες! Σου λέω ότι ο Παπανδρέου ο Ανδρέας είναι μια τρίχα από τα τέτοια του Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας... Γιατί ο... Ρε ο Τσίπρας... Ο Τσίπρας συμπαθιέται από τον ελληνικό λαό και τον πηδάει κανονικά. Ενώ ο Ανδρέας έδινε. Ο Ανδρέας είναι ο γκόμενος που πληρώνει. Ενώ ο Τσίπρας είναι το παλιόπαιδο το οποίο το αγαπάνε επειδή είναι παλιόπαιδο. Ψεύτη. Εγώ τι λέω. Με Ανδρέα Παπανδρέου είχαμε και γιαούρτια. Με Ανδρέα Παπανδρέου είχαμε και διαδηλώσεις εναντίον του. Με Τσίπρα δεν έχω τίποτα, ρε ταγάρι. Ελεβέντη, Βασίλη Λεβέντη, τράβα από μόρε. Μιλείς για τον Ανδρέα εσύ. Μια τρίχα από τα φρύδια του Τσίπρα είναι ο Ανδρέας. Δεν υπάρχει ελπίδα. Ο Ανδρέας είναι ποταπός μπροστά στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει κοιμήσει τον ελληνικό λαό, τον ταΐζει Σάμαλη, ο άλλος τον ταΐζει Χρυσάφη και ο ένας είναι πιο αγαπητός από τον άλλον. Ταγάρι, τον Ανδρέα τον αγαπήσατε γιατί σας τάδινε. Να χαίρεσαι τον Καγκάτσης. Τον Ανδρέα τον αγαπούσατε επειδή σας τάριχνε. Τον Τσίπρα τον αγαπάτε γιατί είναι γλυκός. Είναι γλυκό! Εγώ στη θέση σου είναι θα είχα πάρει δύο κατσίκια τώρα από τα βουνά, θα κατέβαινα. Είναι γλυκό! Όπως είναι παγωμένα, τα κοπαλίνουν στο είναι κεφάλι. Είναι γλυκό ο Τσίπρας! Γι' αυτό που είπε. Ο Τσίπρας είναι γλυκό! Ο άλλος πήγε και κατηγορούμενος για απάτη. Τον κυνηγήσανε. Ο Τσίπρας είναι γλυκό! Σας τον βάζει γλυκά, γλυκά και ευχαριστιέστε. Τα γάρια, μια χαρά είναι ο Τσίπρας. Α, Παπανδρέου, καλά. Εδώ ο Ανίκανος ο Παπανδρέου δεν μπόρεσε να πρικίσει τη Λιάνη. Η Λιάνη κυκλοφορεί ρακέντητη. Η Λιάνη κυκλοφορεί ρακέντητη. Ήταν τόσο ανίκανος. Δεν υπάρχει ελπίση. Στον επόμενο. Ήταν τόσο ανίκανος ο Ανδρέας Παπανδρέου που άφησε στην πείνα τη Λιάνη. Είναι, είναι στην πείνα η Λιάνη. Έχει αδυνατήσει η Λιάνη. Μαγούλες της φτιάξανε. Εμπρός. Ναι. Ποιος Παπανδρέου, ρε, μπροστά στον Τσίπρα, τα αγάρια. Ναι. Λέγε, φίλε. Έλα, γεια σας. Καλώς τον. Ο Σάβας είμαι, ο Μαλάκινα. Γεια σου, ρε Σάβα, να πούμε. Τι κάνεις? Λοιπόν, γουστάρετε λουκάνικα να φάτε, ρε Δεβισά. Ρε Σάβα. Γιατί την πούλεψε και δεν ήρθε την άλλη φορά που με είδες? Θα έρθω να σας κάνω και τους δυο λουκάνικα να φάτε, ρε Δεβισά. Όχι, ρε Σάβα. Απ' τα ετερά σας. Ρε Σάβα, φορτωμένε. Γιατί την πούλεψες προχτές και δεν ήρθε και τζάμπα περίμενα? Πάλι με ξαναχώσαν μέσα. Σε ξαναχώσαν. Καλά σε κάνανε τα γάρι. Και να μην καλά σε βγάλουν. Κάνανε. Στον πουτρούμι να σε βάλουνε, ρε. Θα έρθω, θα σας κάνω λουκάνικα και τους δύο να φάτε. Εσύ από λουκάνικα έχεις ιδία να τη λείψει από λουκάνικα. Και από ό,τι έχω μάθει, σ' αρέσουνε τα μεγάλα, τα λουκάνικα σ' αρέσουνε. Που τολμάτε να πείτε για τον Γεώργιο Παπαδόπουλο.
τον αείμνηστο, τον ηγέτη, τον άρχοντα. Α, τη γύρισε τη δουλειά τώρα. Άλλο εδώ τώρα, μετά τον Αντρέα. Γύρισε αμαλάχη να. Για πες αμαλάχη, τι. Όλοι μιλάνε για τον Παπαδόπουλο να άμε. Ωραία, Γιώργη. Πάμε. Γιατί ρε, μαγκά, αφιβάλλεις να μου. Λέγε εσύ. Λέγε για τον Γιώργη Παπαδόπουλο. Ό,τι πεις, εγώ δεν λέω τίποτα. Μη μιλάτε για τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Γιατί αλλιώς και σε πιάσω στο ζάπι που συχνάζεις, θα σε κάνω μουμού. Λάθος άνθρωπο θα πιάσει. Αυτό χωρίς μαλλιά είναι το διπλανό μου. Εμένα. Έναν από τους δυο, γιατί αμαλάχη να μου. Ο Παπαδόπουλος έδωσε και 5 φράγκα στο Κοσμάκι να γουστάρει ο Κοσμάκης. Ο Παπαδόπουλος. Αυτοί που δώσαν στον ελληνικό λαό, ρε. Καλά σε κάνουν και σε κρατάνε μέσα να σε κρατάνε μπας και συνέλκες. Ελπίζω την άλλη φορά που θα πει. Γιατί, για πες. Γιατί εμπάς με τόσο ένας που τη βγήκε ναό μου, ναι. Που το βγήκε καφιστή και αλμυρό ναό μου. Αλμυρό, καλά, την άλλη φορά πάρε να γίνει. Αλλά εσένα κόκκινε θα σε αμαλάχε ναό μου, θα σε πρίξεις. Κουρέψω και θα σε δώσω τα εντερά σου να φας ναό μου. Μ' αρέσεις, πίστεψέ με, θα τραβάς πολύ ώρα για να τα βγάλεις όλα. Να σε καλά Σάβα. Να του βγάλεις, πού να του βγάλεις του κόκκινου τα έντερα ρε φίλε. Θα φάει στρατόπεδο ολόκληρο. Πρέπει να φοράξεις το στρατόπεδο τα λύπη να τραβάνε όλοι μαζί. Στον επόμενο. Καλώς τώρα. Ακούει θα μας φάει λάχανο. Πού να του βγάλεις τα έντερα του κόκκινου. Μέσα ρε στην Μπουζού εκεί. Στον Μπουντρούμι μέσα. Καλά σε έχουν χωμένο. Τον κόκκινο για το μαχαιρό. Λαθρέμπορα. Τον κόκκινο για το μαχαιρό πρέπει να φέρεις το σπαθί του Μεγαλέξανδρου ρε. Πλάκα κάνεις. Όχι ρε. Τι με λες τώρα ρε. Το Excalibur, ναι. Έλα φίλε. Ναι. Να σου βγει το φαγητό από τη μύτη, τι σε πειράζει. Ναι φίλε. Στρατόπουλε. Ναι κύριε. Άμα τολμήσει και πειράξει την πελατεία του Παπανδρέου Τσίπρας, ξέρεις πως θα φύγει την άλλη μέρα. Η πελατεία του Παπανδρέου, φίλε, νέκτα θα φύγει, μεταφέρθηκε. Είναι πανέξυπνος ο κύριος Τσίπρας. Γιατί δεν τα λες. Ο κύριος Τσίπρας είναι πανέξυπνος, κύριε. Ποιο τον έβγαλε, η πελατεία του Παπανδρέου δεν τον έβγαλε. Τι με νοιάζει εμένα ποιο τον έβγαλε. Εγώ ξέρω ότι βγήκε, πέρασε τα μνημόνια. Άμα βάλουμε εκλογές θα ξαναβγεί. Και εσύ πάρε μετανάστες στην Αυστραλία να πλένεις πιάτα, ρε. Ρε εσύ, Ραπτόπουλε. Πώς. Ο ένας τους έλεγε να τους δίνει χαρτάκι και ο άλλος ευρώ, να μην το βγάλουν ξανά τον Τσίπρα. Λοιπόν. Θα τολμήσει να τους διώξει και να τους κάνει το μισό-μισό, να σου πω ότι την άλλη μέρα πώς θα φύγει ο Τσίπρα. Φίλε, τι ομάδα είσαι. Ό,τι θέλει. Τι ομάδα είσαι. Ας τι ομάδα είμαι, ρε κοκκιντή, είσαι στατισκολόγος είσαι. Στατισκολόγος. Ρε φίλε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις, σε θίξαμε. Γιατί αν πει πάω ψήφι, θα σε πει. Σε ρώτησε αν έχει καταθέσει. Σε ρώτησε αν έχει καταθέσει. Έκανα μια ερώτηση. Πάω ψήφι είναι ρε φίλε και ωφελήθηκε από τον Τσίπρα. Τα 50 εκατομμύρια γίναν 10 και τα πλήρωσε ο Ιβάν. Κατάλαβε τι έγινε ρε φίλε. Έτσι γίνεται. Κρατά του πελάτε του αλλού και κάνει και εσύ το μάγκα. Με εξασφαλισμένου του ψήφου όμω. Εσύ φίλε τι ψηφίζει. Μια και θε να μιλήσει πολιτικά. Εγώ ψήφισα το Λεβέντι ψήφισα. Το Λεβέντι. Το μετάνιωσε. Ναι. Γιατί. Εντάξει, όχι το μετάνιωσε. Ήθελα να το βγάλω και αυτό να φάει και αυτό. Γιατί 25 χρόνια εκλεγότανε. Να φάει και αυτό. Να φάει και αυτό, ρε φίλε. Αυτό είναι το κρίσιμο. Παλιό πράσινο. Αν είχαμε κλέψει όλοι τα ίδια. Ναι. Όλοι τα ίδια, άμα είχαμε κλέψει, δεν θα μας πείραζε τώρα. Αλλά δεν κλέψαμε όλοι τα ίδια. Δεν γίνεται να κλέβουν όλοι. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν γίνεται να κλέβουν και όλοι τα ίδια. Το θέμα είναι ότι κλέψανε. Τώρα ποιο έκλεψε. Παλιό Πασοξή έκοψε, φίλε. Παλιό Πασοξή σε κόβω πάλι. Συναγωνιστή του. Ξέρει τι κάνει ο Τσίπρας. Ξέρει. Δεν πειράζει. Αυτοί που κάθονται δεν παίρνουν πάλι λεφτά στην παλιά πρασινόκαμπια είσαι. Παλιά πρασινόκαμπια είσαι. Μαζί με τον κόκκινο παρέα ήσασταν στο ίδιο λεωφορείο. Δεν είσαι πρώην Πασοξή. Ραπτόπουλε, για πε μα λίγο. Δεν είσαι ρε πρώην Πασοξή. Του τελικού. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Με τον Καγκάτσι πώ πήγαν οι ομάδε τη πόλη στον τελικό. Ναι. Με τι κληρώσει. Και Αργιανάκη είσαι και Πασοξίσαι. Ναι. Πες μου, πέτυχα να εκπάθει να εκοπάω και Ολυμπιακό μέχρι να φτάσουν τελικό με τον Καγκάτσι, τον κακό. Όχι βέβαια. Όχι, βέβαια. Κάτι εγάλεα. Στον επόμενο. Χαιρετώ ρε παιδιά. Ντρέπεται να πει ότι είναι Άρης και Πασοξής. Ή και εσύ ντρέπεσαι να πεις ότι είναι Πασοξής. Αν ήμουν θα το έλεγα. Εγώ τι είμαι το λέω. Αφού ανέβαινε εσύ. Εσύ δεν λες τους αδερφοί. Γιατί να πω ότι είμαι αδερφοί. Έχουν πέρασει γι' αυτό. Ναι, σωστά. Ούτε εσύ είπε ότι σου χδέρνε την πλάτη ο καλόγερο στο Άγιον Όρος. Εκεί τα όργια που γινόταν. Τα όργια. Δεν τα έλεγε. Και λάιδε. Και λάιδε. Έλα, φίλε. Ορίστε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Πού την είδε την καλησπέρα. Καλησπέρα. Φίλε. Τι βλέπω, μια χαρά. Μια χαρά είναι. Ποια καλησπέρα, ρε φίλε. Χαρή. Εδώ φωνάζουν οι άλλοι Παπανδρέου. Γιατί να μην φωνάζουν. Εδώ έρχεται ο Ομπάμα και δεν τρέχει τίποτα. Γιατί να τρέξει. Άκου τι γίνεται εδώ. Ο άλλο φώναζε, Αντρέα, εσύ μα τον δικήσει. Γιατί να μην φωνάζει. Εδώ ο Πάοκ δέχεται το.
το Βασίλη τον Γκαγκάτση. Γιατί δεν είδε όμως. Και βγαίνει συμβιβασμένο ο Παπαδόπουλο και λέει: καλά, μια χαρά είμαι, θα πάρω κάποιο ψυχουλάκι. Γιατί άσχημα. Και μου λε: καλά είναι. Καλά είναι. Γρηγορή. Ναι. Έχει μάθει να ακού. Ένα λεπτό να ακού. Έχει δίκιο. Φούνε κουφό από τον αυτή, ρε φίλε, πώ τα ακούει. Ένα λεπτό. Γιώτα 4 ήταν. Ξέρει, η ζήλια είναι άσχημο πράγμα. Όχι, όχι. Σ' ακούω. Και ειδικά για εσά του γηγενεί Θεσσαλονίκη. Που έχετε φτιάξει αυτές τις μεγάλες ομάδες του Ηρακλή και του Άρη και είναι ασανσέρ πάνω κάτω και ζηλεύετε τους πρόσφυγες που σιγά σιγά αρχίζουν να μεγαλουργούν. Ποιοι είναι οι πρόσφυγες? Και οι Αλβανοί, οι Ρώσοι. Οι Παοξίδες. Ναι, οι Αλβανοί Παοξίδες, οι Ρώσοι Παοξίδες. Ακριβώς. Οι Πακιστανοί Παοξίδες. Γιατί δεν γίνανε Ηρακλήδες, καλά σε λέει. Είναι άσχημο πράγμα η ζήλια. Ζηλεύει. Ψάχνετε να βρείτε οτιδήποτε μπορείτε για να πιαστείτε. Ξεχνάτε τις δικές σας κολοτούμπες και η μεν και είδε. Οπότε βάλτε το μυαλουδάκι σας λίγο να δουλέψει. Και μετά πείτε. Για πες για τον Γκαγκάτση. Μιλάει εσύ, κάποιος ευγενικά, ναι. Εσύ να το αποκαλείς όπως αποκαλούσε τον προηγούμενο φίλο που πήρε στο ραδιόφωνο σας τηλέφωνο και σας μίλησε. Ρε φίλε, συγγνώμη. Γιατί και εσύ δεν θα ήθελε να σε αποκαλούσε. Ρε φίλε, συγγνώμη. Σε ποια εκπομπή πήρε τηλέφωνο, ξέρεις? Όχι, όχι. Ξέρω σε ποια εκπομπή πήρα τηλέφωνο. Και πιστεύεις ότι το πιστεύεις ότι είπαμε για να το. Δεν με απαντάς. Καλό είναι να ακούς. Σε ευχαριστώ, πιστεύεις. Γιατί έχεις το μικρόφωνο και το κλείνεις όποτε θες, α το έκλεισες. Όχι, όχι, δεν σε έκλεισε. Α, όχι έχεις, ακόμα. Ναι. Μόνο δεν πιέζει. Στο μικρόφωνο ακόμα. Και φωνάζει. Ναι. Και όποτε θέλει να κλείνει, να κλείνει του άλλου. Όταν δεν έχει λόγο ολοκληρωμένο για να απαντήσει. Πε μου αυτό σε το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ που με άκουσε. Μπορώ να σε ακούσω. Όχι, εγώ σε ακούω. Πε μου που είναι, τι είναι αυτό το οποίο σε θίγει. Με ενοχλεί όταν σε ακούω να βρίζει ακροατέ. Πε μου ποιον ακροατή έβρισε. Με ένα και δύο. Τον Παοξύ νωρίτερα. Τι τον είπα. Προσπαθούσε να σου μιλήσει όμορφα και τον ανέβαλε και τον κατέβαζε χαϊβάνι. Τι τον είπα. Σου είπα, τον ανέβαζε και τον κατέβαζε χαϊβάνι. Γιατί δεν μπορείς να ακούσεις. Ρε φίλε, είσαι από αυτόν τον από αυτό το κόσμο ή από άλλο κόσμο. Θα σε κλείσει, φίλε. Από αυτόν τον κόσμο. Ρωτάω λοιπόν. Απλά... Βγαίνει ο Παοξής και μου λέει: δέχομαι την παρουσία του Γκαγκάτση. Καλά κάνει. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες που έχω είναι άχρηστοι. Και το λέω, ρε φίλε, δεν θα πάρεις πρωτάθλημα. Δεν θέλει, και λέει, δεν με πειράζει. Και το λέω ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές του και τα αποτελέσματα αυτών. Ρε φίλε. Ο συγκεκριμένος ωραία. Αντιπροσωπεύει όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Όχι. Έχω δικαίωμα να χαρακτηρίσω την άποψή του. Τον έχω αν θυχτεί, θα μου μιλήσει ανάλογα. Δεν τον βρίζω από πίσω. Το λέω για μένα, είσαι χαϊβάνι και πρόβατο. Όχι, δεν πρέπει να λες τίποτα, να τον αφήνεις. Ρε φίλε, ποιος και... Εσύ θα προκαθορίσεις, θα λέω εγώ. Είναι άσχημο να βρίζεις τον άλλο. Γιατί το βρίζω, ρε φίλε, ποιο είναι το βρίζω. Δεν ξέρεις, αυτό που μου λέει. Αυτό είναι που βρισιά. Μου λέει για μένα δεν είναι βρισιά, κάνεις λάθος. Μπορεί να του πεις ότι ρε φίλε, να είσαι πολύ, λάθος, ή, είσαι ή πολύ εύθυκτος είσαι, όχι, δεν είναι, ή έχεις παρεξηγήσει. Ξέρεις που είναι το πρόβλημα, φίλε. Θα σου το πω εγώ για να το καταλάβει και ο Κόκκινος και εσύ που δεν το καταλάβατε. Ο Κόκκινος επειδή έμαθε να βρίζει στα 40 του, επειδή ήταν παπαδοπέδι και μοίραζε τα αντίδωρα, δεν ξέρει να τα βρίσει. Και καταλαβαίνει ο άλλος ότι το βρίσιμό του ίσως είχε προσπιθεί. Αυτός που με τις στον νέο λέγει άνθρωπος μιλάει τώρα. Πρόσεξε τώρα, ο Κόκκινος 40 χρονών έμαθε να βρίζει. Δίπλα σε μένα έμαθε να βρίζει, άντε να σας το πω. Ήταν ένα ήσυχο παιδάκι. Με βρήκε. Το φέρανε εδώ. Το φέρανε εδώ ήσυχο. Με βρήκες ή σε βρήκα. Με βρήκες εδώ. Σε βρήκα εδώ. Με βρήκες εδώ. Λοιπόν, και το φέρανε εδώ για να κρατάει εμένα να μην βρίζει. Και έμαθε να βρίζει τώρα πέθανε ο Παΐσιος. Και ξέφυγε, εξόκυλε. Πότε πέθανε ο Παΐσιος? Στο ξέρω, πότε πέθανε ο Παΐσιος. Είδες που δεν έχεις ιδέα. Ήσουν να πάνω στο κελί, βρίζατε παρέα και με τον Παΐσιο. Είδες που δεν έχεις ιδέα. Τον αυτό είναι τώρα, ο φίλος μιλούσε, ναι. Έλεγε κάτι. Δεν ξέρεις ρε να βρίζεις. Δεν το έχεις. Το πινελίκι βγαίνει αυθόρμητα. Ρε φίλε, και όταν το ακούει ο άλλος, ωραία. Διάλογο τι διάλογο, ρε, δεν ξέρεις να βρεις. Εσύ αποδομείς τη δικιά μας την εκπομπή για όχι, να καταλάβω. Δεν ξέρεις να βρεις. Τη δική μας την εκπομπή, το τόσο βλάκας μπορεί να είσαι. Είδες που δεν ξέρεις να βρεις. Τόσο βλάκας μπορεί να είσαι. Που είσαι. Δηλαδή μιλάω με το φίλο. Ναι. Τέλος πάντων, ευχαριστώ για τον χρόνο που να σε καλά, φίλε. Εγώ δεν κατάλαβα πάντως. Πού πια είναι. Δεν κατάλαβες γιατί το μυαλό σου είναι κοντόμυαλο. Είσαι κοντόμυαλος. Δεν κατάλαβες. Είναι Παοξής και θύχθηκε Παοξίδικα. Δεν αρέσει χαϊβάνι του Παοξίδες. Δεν το κατάλαβα. Όποιον θέλω θα λέω χαϊβάνι. Μπράβο Γρηγόρη. Και Ηρακλειδέας δεν είναι και Ηρακλειδέας. Όχι, Ηρακλειδέας δεν λες κανένα χαϊβάνι. Όποιον θέλω. Αδερφέ! Έτσι το λες. Αδερφέ. Όταν παίρνει κανένα Ηρακλειδέας, αν πάρει ποτέ. Αδερφή λέω μία και κάθε δίπλα. Αδερφέ! Μόνο τη λέξη αδερφή χρησιμοποιώ. Και είναι και ένα που κάθε δίπλα μου. Στο Άγιον Όρος δύο χρόνια εγώ δεν κάθισα. Αφού με τα μουσια που σε ψάχνει έξω και αυτό. Αδερφή δεν μπορεί να με πει. Και όλο γούτσου γούτσου. Εσύ πήγαινε στο Άγιον Όρος με τον καλό καιρό που σου πει. Όποιο πηγαίνει στο Άγιον Όρος είναι αδερφή. Ακούω είπα κάτι τέτοιο. Αυτό είπε μόλις τώρα. Παρακαλώ. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Αυτό είπε μόλις τώρα. Τα ελληνικά μου είναι πάρα πολύ καλά. Ναι, το ξέρω. Πάρα πολύ καλά. Ναι. Καλύτερα τα λεφτά του μπαμπά. Ποια λεφτά του μπαμπά, όχι του πεθερού όμως. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Του μπαμπά, ναι, όχι του πεθερού. Ναι.
Στον παπά δεν υποχρεώνεσαι, στον πεθερό υποχρεώνεσαι. Σε κανένα δεν υποχρεώνεσαι. Δεν λέω για σένα. Καλημέρα, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα. Καλώς το να μου. Εσύ μας έλειπες. Εσύ μας έλειπες τώρα. Δεν μου λες πόση ακροματικότητα πήγε χθες. Δεν. Κοιτάξτε. Τη μέτρησε ο κόκκινος μαζί με τα λουκάνικα. Άλλο οι AGB και άλλο οι ραδιοφωνικές ακροματικότητες. Να το, είδες. Οι AGB βγαίνονται καθημερινά. Ναι. Οι ραδιοφωνικές ακροματικότητες κάθε δύο μήνες. Κάθε δύο μήνες. Άντε, μπράβο στα πάντα. Δύο μήνες. Ναι. Ναι, ρε. Δύο μήνες αγκαρίζει, θα σας ακούω για να μάθω τι ακροματικότητα είστε. Γιατί σε απασχολεί αυτό. Γιατί είναι δύο μήνες, τι θα πας στη δουλειά. Γιατί πρέπει να σε απασχολεί εσένα αυτό. Ναι, ναι, σωστό. Πώς. Η ακροματικότητα απασχολεί εμάς, τον ιδιοκτήτη, το διαφημιστικό. Για να ξέρω τι θα κάνετε του Μίρτσου, του Τζόρνταν ή η δικιά σας. Τι σχέση έχουμε με τους άλλους. Ποιος θα έχει μεγαλύτερη, ρε. Τι σχέση έχουμε με τους άλλους που τους διαφημίζεις αυτή τη στιγμή και πρέπει να σε κλείσω κανονικά. Κάποιος θες είπε στην Ερασπόρ. Γιατί, ρε φίλε, και επιμένεις και διαφημίζεις άλλους. Γιατί το κάνεις. Γιατί φοβάσαι, ρε κόκκινα. Άστο να πει. Γιατί το κάνεις. Έτσι θες στην Ερασπόρ. Ναι, τι είπε. Ότι αν είσαι στα. Αν ήταν ο Μίρτσος ναι. και ο Ραυτόπουλος στην Αθήνα, 24 ώρες θα τους είχαν αρπάξει και μέσα. Δεν είπα... αυτό που, αυτό που κάνουν. Ναι. Που βρίζουν. Ναι. Ναι, αλλά εδώ ο κόκκινος έβριζε προηγουμένως. Δεν έβριζε. Κοιτάξτε να δείτε. Μ' άκουσες να βρίζω εγώ το να λέω κακή κουβέντα. Το Γεωργείο τον έχετε ακούσει καθόλου. Ορίστε. Το Γεωργείο. Δεν υπάρχει ελπίζω. Το Γεωργείο, όχι, δεν το ακούμε. Τι είπε. Τι είπε. Στο ΔΜΦΜ. Τι είπε ο Γεωργείο. Καμία ελπίζα μην. Κάτσε εγώ. Έχει μια εκπομπή ακριβώς από την δικιά σας. Ωραία, τι είπε, τι είπε, τι είπε. Και όσοι παίρνουν τηλέφωνο στο τέλος του λέει ευχαριστώ. Μάλιστα. Η λέξη ευχαριστώ στον κόκκινο και στον Ραπτόπουλο μάλλον δεν υπάρχουν. Είναι αγενείς μάλλον. Α. Ναι. Γι' αυτό θέλω να καταλάβω. Ναι. Την άλλη φορά μου έβριζε στη Βέρεια, θυμάσαι. Εγώ έβριζα τη Βέρεια. Άδικα τη Βέρεια, έβριζα τη Βέρεια. Είναι που δεν βρίζει. Αδίκως εγώ τώρα να βρίζω τη Θεσσαλονίκη. Βρίσαι ό,τι θες κάνει, ελεύθερος άνθρωπος είσαι. Ρίξαμε τη Χούντα και να φέρουμε τη δημοκρατία. Βρίσαι ό,τι θες. Είστε πατεώνα. Μάλιστα. Ζει σε μια πόλη που καταδικάστηκαν όλοι. Όπως. Παπαγεωργόπουλος. Λεμούσια. Κάτσε, κάτσε. Ο Γατζόπουλος. Ψωμιάδης. Ναι. Αυτή ξέρεις τι ήταν. Τι. Ο ένας υπουργός 40 χρόνια, ναι. ο άλλος 30 χρόνια δήμαρχος ναι. και ο άλλος νομάρχης 20 χρόνια. Και εγώ 20 χρόνια. Και εγώ σου έχω πει ότι αυτή η πόλη είναι καθαρή. Όταν σου λέω ότι η πόλη Θεσσαλονίκης είναι τρύπια βάρκα, ότι έχει ανοίξει τα πόδια της στην Αθήνα ποδοσφαιρικά και κοινωνικά και πολιτικά, εσύ και άλλο ακούς ή εκεί την ώρα τρως το μεζέ. Συμφωνείς δηλαδή. Ναι. Α, μπράβο. Και ζεις ακόμα εκεί. Ναι, ρε, μ' αρέσει η βρωμιά. Μ' αρέσει τα κυλιέμαι στη λάσπη. Μ' αρέσει η δυσοδεία. Μ' αρέσει να πούμε. Γιατί αυτό... τον άλλο να μην το αρέσει στην Βέρεια να ζει. Μ' αρέσει και τη Βέρεια. Να μην το πω ότι είναι βρώμικη πόλη Βέρεια. Άμα ήταν καθαρή πόλη, θα ήταν μια πόλη ανέραση. Θα ήταν μια πόλη ανούσια. Είναι η μικρή Ελβετία η Βέρεια. Ναι. Τι είναι? Μικρή Ελβετία. Μικρή Ελβετία. Καμία ελπίδα. Γεια σου, Ούτσανα. Διαφημίσεις. Ακόμα ψηφίζατε πριν 20 χρόνια. Διαφημίσεις. Διαφημίσεις. Να χαθείς, να χαθείς, παλιωτόμαρο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Μήνας οικονομίας στο Μασούτι. Δευτέρα έως Τετάρτη. Προϊόντα Dettol 40% φθηνότερα. Μαλακτικά Lenor 56 μεζούρες και Lenor Unstoppables 40% φθηνότερα. Προϊόντα Ultrex και Afro Ultra 700 ml Lux 50% φθηνότερα. Απορριπαντικά Neomat, σκόνη υγρό, η συσκευασία μόνο 4,90. Μασούτις. 40 χρόνια οικονομικά και ελληνικά. Και για το μήνα Νοέμβριο 6% κέρδος με τη Μασούτις Visa της Eurobank. 15.990 ευρώ. 15.990 ευρώ. Το νέο Skoda Rapid Taxi. Μόνο 15.990 ευρώ. Αυτό δεν παίζει. Κι όμως, στη Skoda Εσκιάδης Μπαροδήμος παίζει. Πάρε τώρα στο 2310-596-596. Πίσω στα καλύτερα μας χρόνια.
Πίσω στην εποχή της αθωότητας. Πίσω στα θρυλικά 60's. Το πρώτο μας πάρτι. Οι πιο γνωστές και αγαπημένες φωνές των 60's συναντιούνται όλες μαζί στη σκηνή του Θεάτρου Βεργίνα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δάκης, Μπέση Αργυράκη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Γιώργος Πολυχρονιάδης, Λάκης Τζορδανέλη. Μια μουσική υπερπαραγωγή του Μάκη Δελαπόρτα με τραγούδια που κέρδισαν τις καρδιές όλων των Ελλήνων. Συμμετέχουν Δημήτρης Κοριαλάς και Ευελίνα Νικόλιζα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 4 Νοεμβρίου. Τιμή από 12 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, 7 Sports και στο viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. 20 χρόνια. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Σημειώστε το στο ημερολόγιο. Βάλτε υπενθύμηση στο κινητό σας. Πείτε το στην παρέα. Από τις 17 Οκτωβρίου έρχεται καταιγίδα προσφορών και δώρων από τα αγαπημένα σας καταστήματα Φορόλ. Κάντε τώρα κλικ στο www.forallstores.gr και μάθετε πώς θα κερδίσετε ταξίδια, τάμπλετ και πολλά, πολλά άλλα δώρα. Φορόλ. Από 17 Οκτωβρίου έως και 20 Νοεμβρίου. Μπήκες στα Φορόλ. Βγήκες σίγουρα κερδισμένος. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μικρά σε τιμές, μεγάλα σε ποικιλία. Πες μου ρε Δημήτρη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο? Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς, και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, και όλες οι μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε? Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και το Σάββατο. Τι τρώμε, Κωστάκι? Λουκανικάκια. Τζουμαγιά, φίλε μου. Τζουμαγιά. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιά δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιά. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Τι διαφορά μπορεί να έχει μια ολοκένουργια ηλεκτρική συσκευή από μια ολοκένουργια αλλά ελαφρώς τυπημένη ή με χαλασμένη συσκευασία? Έως και 50% κάτω. Group Xulogis. Επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές έως και στη μισή τιμή. Group Xulogis. www.xulogis.gr. Θα μας βρείτε Γεωργίου Στρατηγή 49 και Περεβού Γωνία Άνω Τούμπα και Αντώνη Τρίτσι 60 στον Εύωσμο. Μπαταρίες για UPS υπολογιστών έχετε? Κυρία Νίκο, μπαταρίες για UPS υπολογιστών έχουμε. Πες του να πάει στη Στάνταρ. Δίκτυο καταστημάτων Στάνταρ. Για όλες τις μπαταρίες αλλά και για υπηρεσίες όπως After Sales Service μπαταριών, δωρεάν υπηρεσία delivery όπου κι αν είστε και δωρεάν έλεγχο μπαταρίας οχημάτων, δίκτυο καταστημάτων Στάνταρ. Τρία σημεία πώλησης στη Θεσσαλονίκη και ένα τηλέφωνο 2310-523-014 ή αν προτιμάς μπες στο standard.gr. Θες μπαταρία? Πας Στάνταρ. Επιμέντιουμ. Το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα. Ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν με αποτέλεσμα. Με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια. Επιμέντιουμ. Με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική δυσλειτουργία. Επιμέντιουμ. Το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινά και Κατούνη Γωνία. Πλατεία Εμπορίου. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, άνοιξε, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μόνο εσένα αγαπάω, μη μου το κάνεις αυτό, σε ικετεύω ρε πίτσα, σε λατρεύω πίτσα. Αν δεν ανοίξεις, θα φαρμακοδώ πίτσα. Θέλω μία ευκαιρία. Θέλεις πίτσα με ευκαιρία? Deliveras.gr. Ευκαιρίες για πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά, μπέργκερ, σάντουιτς, καφέ και ό,τι άλλο τραβάει όρεξή σου για delivery πιο φθηνά από ποτέ. Μπες στο Deliveras.gr, κάνε δωρεάν την online παραγγελία σου και υποφελήσου από όλες τις αποκλειστικές προσφορές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Deliveras.gr. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Πεινάς. Deliveras. Καλά πίτσα! Άστο! Τη βρήκαμε σουβλάκι. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος.
Ταχυμεταφορέ Σταυλαρίδη. Παραλαβέ έω 10 το βράδυ. Παραδόσει από 8 το πρωί. Ο συντομότερο δρόμο να μεταφέρει ό,τι θέλει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολή την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερε τιμέ σε φοιτητέ. Ταχυμεταφορέ Σταυλαρίδη. Ο χρόνο με το μέρο σου. Στο ταυλαρίδη.gr και στο 2310-543-210. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι το 2310-90. 90 και πάλι 90 είναι δικό σου. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54-340. Μετρόπολης 95,5. Κάτω τα χέρια από τον καγκάτσι! Στέλνετε ό,τι μήνυμα χέρια θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Και μην ξεχνάτε 5 μέτρα λουκάνικα τζουμαγιάς από την Βασιλέως Γεωργίου 12 και το κατάστημα Παναγιωτάκης. Έχουμε για τρεις τυχερούς στο τέλος της εκπομπής. Α1 ένα κενό λουκάνικα, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Γίνεται χαμός και καλά κάνετε. Κάτω τα χέρια από τον Μπίλι, τον κολλητό του Ζαγοράκη, τον Κουμπάρο. Κάτω τα χέρια, Αλαφούζο, παρακαλώ. Μόνο οι Ηρακλειδείς δεν θέλανε. Παρακαλώ. Μόνο θα παίζουν με, ναι, με την Νεοκεσάρια. Έλα. Έλα, φίλε. Ναι, ναι, Γρηγόρη. Ναι. Ακούγομαι. Ναι. Έλα, Γρηγόρη, Κωστή. Ναι. Μάλιστα. Δύο πράγματα θέλω να πω για τον Καγκάτσι και για την Παοκάρα. Παοξής, ναι. Παοξής. Πάρ τα ψίχουλα. Yeah. Μάζεψε τα ψίχουλα κάτω από το τραπέζι, Παοξή. Μη μιλάς. Ένα λεπτό. Ένα μη λεπτό. Μιλάς. κοίταξε, ψίχουλα και τέτοια ο Παοξής ο κανονικός δεν ζητάει. Ναι, δεν ζητάει, βέβαια. Δεν είμαστε σαν γωνιές του Γκαρσία με τον Πανιόνε και τον Φουκαρά του Ηρακλή, του είπε Καγκάτσι, δεν ζητάει. Ο Πάοκ κοιτάει μπροστά και θα, ναι, θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ρωτάω εσένα σαν Παοξή, είναι αποδεκτή η έλευση Καγκάτσι? Ναι ρε, είναι. Όχι, δεν είναι αποδεκτή. Σόπα ρε, σιγά, θα κλάψουμε. Γιατί δεν αποδεκτή? Τα πρόσωπα αυτά δεν τα κοιτάω εγώ, εγώ θέλω την ομάδα αποκλειστικά. Δεν το ψηλό λέει. Ναι. Αγωνιστική πρόοδο εγώ θέλω να δω. Δεν το νοιάζει ο Καγκάτσις. Το κατάλαβες, δεν κόλλησε. Και... τώρα και... αυτή την κάνουν εκεί πάνω είναι άλλο θέμα. Δεν σε νοιάζει εσένα. Α, δεν λες τίποτα. Όχι, όχι. Μόνο το Παντελάκι Κωστή, το μαγαζί κοπάνε και εσύ. Ναι. Κωστή. Μάλιστα. Τον διαιτητή εθνική που έπαιζε με τη Βοσνία, εκείνον που έγραφε, που έμοιαζε σαν εισαγγελέας, τον είδες? Πολύ ωραίος. Ναι. Αυτού τέτοιου διαιτητές έτσι να τηρούν τους νόμους, ό,τι ισχύει στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να καταγράφονται όλα και να τηρούνται νόμοι, δεν μπορεί να γίνει αυτό? Όχι φίλε, γιατί άμα έρθει εδώ θα γίνει, πώς το λέμε, θα μεταλλαχτεί να πούμε. Σε μια χώρα απαταιώνων μεταλλάσσεσαι ή γίνεσαι απαταιώνας. Άκου να δεις, σε μια χώρα απαταιώνων όπως είναι η Ελλάδα και οι Έλληνες και οι πολιτικοί και οι πολίτες. Άμα πας και κάνεις να πούμε τον τίμιο, σε έβαγε το μαύρο το βίδι. Θα πρέπει να μεταλλαχθείς απαταιώνα και εσύ. Εμείς αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να γίνουμε απαταιώνες περισσότερο για να ζήσουμε. Κατάλαβες φίλε? Αντίο λοιπόν, φίλε. Σ' αγαπώ πολύ φίλε. Ναι, γεια σας, γεια. Κοίταξε να γίνεις απαταιώνας για να επιβιώσεις. Αλλιώς θα μεταναστεύσεις. Επόμενη γραμμή μάλιστα. 45, 46, 47, 48. Κάμψεις κάνεις. 49, 50. Έλα. Καλησπέρα στην πιο ερωτική πόλη. Βρε καλώς τον. Αχ, 50 πρωταθλήματα ρε παιδιά μετράμε εδώ στα γραφεία. Ναι. Τι πιάστηκε η μέση της. Πάρε ρε πόρε, κουράστηκε δηλαδή, μετρά. Τι κάνετε κύριε Ραπτόπουλέ μου και κύριε Κόκκινέ μου? Προς αποκατάσταση της αλήθειας για την πόλη της Θεσσαλονίκης κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε. Πιο πολύ εσείς κύριε Ραπτόπουλε που ξέρω ότι δεν είστε άνθρωπος της σύντριγκας. Όχι. Η πιο γνήσια ομάδα που εκπροσωπεί το Βυζάντιο είναι ο Βυζαντινός Όμιλος Θεσσαλονίκης. Ο ΒΑΟ. Ο ΒΑΟ που έχει και το αφεντικό σήμα, το δικέφαλο.
με το Στεφάνι και τα δύο τα σπαθιά που βλέπει Ανατολή και Δύση. Αυτά δεν τα λέτε όμως, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν έχουμε κανένα του βάου. Να κάνετε μία αναφορά στο πιο, έτσι, αφήνετε να εννοείτε και να πιστεύουν κάποιοι ότι η ομάδα που εκπροσωπεί το Βυζάντιο δεν είναι αυτή. Άρα είναι μια άλλη, λένε. Και η ομάδα που εκπροσωπεί την περιοχή του Τούμπας και την ευρύτερη περιοχή, ποια είναι, κύριε Ραπτόπουλε? Δεν το κατάλαβα. Η ΜΕΝΤ. Η Μορφωτική Ένωση Νεόλαιας Τούμπας, δεν είναι? Άλλη ρουφιάνικη. Ναι, συγγνώμη, αυτή η ομάδα με απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού τότε, ναι, του κυρίου Ασλανίδη, δεν διελήθηκε και έπεσε να μην, γιατί δεν έπρεπε να υπάρχει στη Β' Εθνική, ναι, και ήταν, κατέπεσε στα αεροεθνικά σωματεία. Μουνιστάς, ναι. Μάλιστα. Ναι. Αυτά όμως δεν τα λέτε, κύριε Ραπτόπουλε. Εσείς περίμενα από εσάς τουλάχιστον, ναι, να είχατε την ευφυξία να τα ιδρυτικά μέλη της ΕΠΣ Μακεδονίας. Ποια είναι, κύριε Ραπτόπουλε? Α, με βάζεις δύσκολα. Δεν μου λες θα πας στη Τσίπρον την άλλη εβδομάδα? Γιατί να μην πάμε, κύριε Κοκκινέ μου, να πάμε να φάμε μία σεφτελιάνε εκεί, να πάμε στην Πανέμορφη. Να σε δώσουμε λουκάνικα από το δικό μας ή να σε κεράσουν σεφταλιές από τις μεγάλες παχιές που έχουμε? Γιατί σε περιμένει ο Γιαννιώτας για κάτι γαλλικά που άκουγε από κάποιον γνωστό. Και τώρα τελευταία έβλεπα μία ελληνική ταινία με το Λαλάκι τον Εισαγόμενο, εν πάση περιπτώσει που ταξίδευε και αυτός τακτικά. Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω, κύριε Κόκκινε μου και κύριε Ραπτόπουλε. Α, κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Σχετικά με ένα θέμα που είχατε στη βραδινή σας εκπομπή. Ναι. Ποια θα ήταν η πιο ιδανική ομάδα που θα μπορούσε να κερδίζει επί 13 χρόνια το πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, έτσι? Ναι. Πάρτε μου ολιβικέ χαρτί. Παρακαλώ. Τερματοφύλακας Νίκος Χρυσίδης. Μάλιστα. Κεντρική αμυντική. Φυρός Ξανθόπουλος. Αριστερό μπακ Ιωσιφίδης. Δεξί μπακ Μόκαλης. Σαχάφ Κουσουλάκης Σερζανίδης. Κούδας Χατζηπαναγής. Και επιθετικός ο Σάκης ο Σημεοφορίδης. Επί πόσα χρόνια παίρνεις πρωτάθλημα, κύριε Ραπτόπουλε? Ούτε τρίτη δεν βγαίναν αυτοί. Τι λες, τι είπατε? Ούτε τρίτη δεν βγαίναν. Βάλ το όπως θέλεις. 4-3-3, 4-4-2. Μου είπες 10 παίκτες, κόβεσαι. Επόμενη γραμμή. Δεκάδα μου βάλες. Άντε, ο άλλος βάζει 12. Εσύ έβαλες πιο λίγους. Έλα, ναι. Καλησπέρα. Νάτος. Αριανός από Αθήνα, τι κάνουμε? Τι λέει η Αθήνα? Καλά, βέβαια λίγο βαβούρα τώρα, ξέρεις, με πλαϊντάρεις και τέτοια. Ρε Ραπτόπουλε, εσένα σ' αρέσει να κυλιέσαι στη λάσπη, όπως είπες. Τους Αριανούς γιατί τους βρίζεις? Τους? Τους Αριανούς. Του Αριανοί κυλιούνται εις βάρος της ομάδος τους στη λάσπη. Εγώ λέω αυτούς οι οποίοι κυλιούνται υπέρ των συμφερόντων τους, όχι των προσωπικών, και να βάλουν την ομάδα ανάποδα. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που πήραν τον Άρη το 2004. Αυτοί γινούνταν υπέρ της ομάδας και όχι των συμφερόντων τους. Υπέρ των συμφερόντων και κατά της ομάδας. Ναι, άλλο λέω από άλλες ομάδες. Εγώ λοιπόν λέω ότι μ' αρέσει αυτούς που κυλιούνται στη λάσπη για τα συμφέροντα της ομάδας τους. Ποιοι είναι αυτοί που κυλιούνται στη λάσπη για τα συμφέροντα της ομάδας τους? Αυτοί που παίρνουν πρωταθλήματα, αυτοί που προσπαθούν να πάρουν πρωταθλήματα, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτοί που οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν την ομάδα τους από την κατηγορία. Αυτοί που μπορούν να πάρουν πρωτάθλημα και δεν το παίρνουν, δεν λειτουργούν εις βάρος ομάδας? Ναι, βεβαίως. Οπότε μόνο ο Ολυμπιακός είναι αυτός που κυλιέται στη λάσπη για το συμφέρον της ομάδας. Όλοι οι άλλοι δεν κυλιούνται. Και οι άλλοι προσπαθούν να μπουν μέσα στο λασπόλουτρο, αλλά τους διώχνουν, τους αφήνουν απόξω, κατάλαβες? Ναι, τους είναι μια μάρικα με νερό και τους μπρόχνουν, ρε παιδί. Ναι. Ναι, ναι, να είσαι σίγουρος. Καλά, του Βελόν ήταν 3 μέτρα offside goalless. Ναι. Αφού στα 2 μέτρα ήταν η αιστεία, πώς γίνεται να είναι 3 μέτρα? Εντάξει, ήταν όσο offside ήταν το γκολ του Μπορμπόκη στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Μισό παπούτσι offside τώρα το λες εδώ και 10 χρόνια. 3 μέτρα offside, ρε, μας τρελάνε. Εντάξει. Offside είναι αυτά, ρε. Πήγαινε δε σου πάω πόσο offside γκολ έχει βάλει. Του Βελόνι βρήκες να πεις. Για τον Καγκάτση έχεις να πεις τίποτα, Θόδωρο? Γιατί εγώ περίμενα να βγει σήμερα σε φόρμα. Δεν πουλάει ο Καγκάτσης, ρε. Πας να κάνεις θέμα με τον Καγκάτση, δεν τραβάει. Τι είναι αποδεκτός? Εσύ. Το πρόβλημά σου ο Γκαγκάτσης. Δεν τραβάει ο Γκαγκάτσης. Θα μήπως τα βρήκες με τον Γκαγκάτσι? Γιατί να μην τα βρω με τον Γκαγκάτσι? Για δύο λόγο. Τα βρήκες? Γιατί να μην τα βρω? Έχω καναχωρήσει τίποτα εγώ με τον Γκαγκάτσι? Δεν ξέρω, ρωτάω. Γιατί είμαι εξηγιαντής του ποδοσφαίρου. Εσύ? Ναι, τι είμαι εγώ.
είμαι ο Ροβισόνα Κρούσο, ο Ρομπέντο Δασόν του ποδοσφαίρου, γιατί να μην τα βρούμε τον Γκάκη. Εσύ είσαι και το Βίσονα, όχι ο Ροβισόνα. Γιατί να μην τα βρούμε τον Γκάκη. Τι έχει ο λεπρό είναι ο Γκάκη. Αποδεκτό από όλο τον κόσμο είναι. Πα να κάνει θέμα για τον Γκάκη, σου δίνει κάθε τηλεφώνημα και μια σφαλιά ο Γκάκη. Η ιστορία παραλαμβάνεται. Αλλά... Με Γκάκη ανεβήκαμε. Δεν θέλουμε άλλους φίλε στο ποδόσφαιρο. Θέλουμε αυτούς. Θέλω τον Ριαβόγλου να ανέβει, τον Περικλή Αμανατίδη να είναι προπονητής. Θέλω τον Τραυλό μάνατζερ. Θέλω. Γουστάρω αυτούς που ήταν. Δεν θέλω να αλλάξω εγώ. Δεν θέλω να αλλάξω. Το Μαρινάκι θέλω στον Ολυμπιακό. Πώς θα γίνει. Όποιο όνομα και να. Γουστάρω, με εξητάρει αυτό. Ναι. Όποιο όνομα και να βάλεις σε αυτή την αφρόκρεμα του ποδοσφαίρου που είπες, θα λείπει ο Καλατζίδης πάντως, να ξέρεις. Αλλά ο Καλατζίδης φυσικά θα λείπει. Στείλ τον αρέ, στείλ τον αρέ. Στείλ τον αρέ, άιντε. Ναι. Έλα φίλε. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Ο κύριος Γρηγόρης είναι εκεί. Α, και πού να πάει, εδώ είναι βέβαια. Μια ερώτηση μπορώ να κάνω. Από Πειραιά τηλεφωνώ, Ηλίας λέγομαι. Από Πειραιά. Ναι. Ναι. Σας αποκαλεί συνέχεια κύριε Δαπτόπουλε αδερφοί και αδερφοί. Υπάρχει κάποιο θέμα δηλαδή, θεωρείτε ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, μπορεί να το εξηγήσει. Ο άνθρωπος μεγάλωσε μέσα στις εκκλησίες, μέσα στα πίσω από τα ιερά, στο Άγιον Όρος. Προφανώς έχει γίνει κάποιο βίωμα. Το ρίχνει πάνω. Εγώ το δέχομαι. Εμένα θέλεις ή το είναι αδερφή θέλεις. Ναι, κύριε Γρηγόρη, αν μπορείς και εσύ να απαντήσεις, ναι. Θέλεις εμένα ή την αδερφή, λέω. Και εσένα, όχι εσύ κύριε Γρηγόρη, αν μπορείς. Για να τον αποκαλώ κάτι συμβαίνει. Βέβαια. Όχι, αδερφή, θέλει να με πάρει να αγιάσω κι εγώ εκεί απάνω. Καταρχήν δεν ακούς την έκφραση ολοκληρωμένη. Ναι, μωρέ. Αδερφή του Αιγαίου. Δηλαδή με τους γκέι, ας πούμε, και τις αδερφές δεν όχι, έχει. Όχι, με του Ιωνίου έχει πρόβλημα. Δικαίωμα του καθενός να είναι ό,τι έχει θέλει. Έχει πρόβλημα, θα πω εγώ στον άλλον τη σεξουαλική προτίμηση. Όχι, όχι, αλλά δείχνει με αυτό που λέει ότι έχει πρόβλημα με τους γκέι. Άνε φλάκας, δεν με απασχολεί. Βέβαια στο βίντεο βλέπει πολλές γυναίκες να χαϊδεολογούνται μεταξύ τους και μου κάνει εντύπωση γιατί η ομοφιλοφιλία πάει και στις γυναίκες. Αλλά τα έχει μπερδέψει, φίλε, στο κεφάλι του. Θα τον ξεμπερδέψω εγώ κάποια στιγμή. Θα τον ξεμπερδέψω τον άνθρωπο αυτόν. Θα του λύσω το γόρδιο δεσμό του εγκεφάλου του. Μακάρι, μακάρι. Έγινε, παιδιά, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πάμε επόμενος κύριος. Μάλιστα. Έλα, Γρηγόρη. Όπα. Κουκουρίκου. Έλα, θαυμάστρια του Γρηγόρη. Έλα. Έλα, μην γιατί πεις τίποτα και με ζήσεις. Έτσι. Ναι. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Πέστε. Γιατί σε πειράζουν έτσι. Ποιος με πειράζει. Υπάρχει καλύτερο και ωραιότερο παιδί από τον Γρηγόρη μας. Άντε, ζηλεύουνε, βρε. Ζηλεύουνε. Είδες τι θαυμάστρες έχεις, βρε. Το ζηλεύουνε. Γιατί εσύ σε φίρμα νοριάς δεν είναι. Έτσι. Έτσι δεν είναι Ραπτόπουλε. Και τι κούκλος και τι μάγουλο και τι τρόποι. Και τι κοινωνικότητα και τι ευγένεια και τι αλτρουισμός και τι χριστιανοσύνη. Τι γνώσεις. Τι ενημέρωση. Τι ντύσιμο. Θα τον ήθελες για άντρα σου. Ποιονα. Τον Γρηγόρη. Τον Γρηγόρη. Ναι. Όχι. Μην ανησυχείς τώρα. Όχι, γιατί όχι. Γιατί είναι ήδη παντρεμένος. Αν δεν ήτανε. Αν δεν ήτανε. Ναι. Θα το σκεφτόμουν. Ναι. Θα το σκεφτόμουν, βέβαια. Δηλαδή, συγγνώμη ρε Κουκουρουκού. Τι δηλαδή σκέψη θα έκανες δηλαδή. Θα ζήγιζες τα πράγματα θετικά και αρνητικά. Δηλαδή, εδώ λες ότι είναι το καλύτερος. Τι να σκεφτόσουν. Θα το σκεφτόμουν, θα βάζω κάτω κάποια πράγματα, αν ταιριάζουμε, αν δεν ταιριάζουμε. Δηλαδή θέλετε να πεις ότι θα σε έβγαζε στο εστιατόριο να πληρώσει, να σε κεράσει, να σε πάρει κανένα φουστάνι. Πώς είπες? Εγώ θα τον κερνούσα. Όπα, κόκκινε. Βέβαια. Και άλλη κούτρα έσκασε. Ό,τι θέλει. Ναι. Ό,τι θέλει. Μουστάρω. Ό,τι θέλει. Σ' αρέσουν οι ευστραφείς άντρες δηλαδή. Χαλή να γίνω να με πατήσει, μπρε. Πώς είπες? Χαλή να γίνω να με πατήσει ο Γρηγόρης. Λέγε Γρηγόρη. Πώς για. Αδυναμίες είναι αυτές. Να σε καλά, κορίτσι μου, να σε καλά. Άντε, μπράβο. Να σε καλά και. Κύριε μελωδική φωνή τώρα. Να σε καλά, κορίτσι μου, να σε καλά. Άντε, πάει. Μπάει. Ή την έξι, δεν την έξι. Ρε κόκκινε, δηλαδή τώρα έχουν λιώσει 50.000 άντρες κάτω που ακούνε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πότε τελευταίος, ναι. Ορίστε. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι.
Ρε κόκκινε, δεν θα με διακόψεις. Θα με αφήσεις να μιλήσω. Κοίταξε, πρόσεχε, θα σε κόψω εγώ τώρα, πρόσεχε. Περίμενε, ναι. Περίμενε να πω κάτι, περίμενε. Να πεις, σε βλέπω φορτσάτο για να σε κόψω τα φτερά, ναι. Εσένα θα υποστηρίξω, βρε. Δεν θέλω να με υποστηρίξεις. Μια φορά που θέλω να πω κάτι καλό για σένα, θες να με κόψεις. Α, σήμερα είναι αυτή. Μάλιστα. Ναι, άκου να σε πω. Για τους σεισμολόγους θέλω να σε πω. Ναι. Σε εξηγεί, με τον κόκκινο θέλω να μιλήσω, όχι με σαν. Α, συγγνώμη, με συγχωρείς. Ναι. Σε εξηγεί ο διπλανός σου, αυτός εδώ που κάθεται εκεί δίπλα, ότι οι σεισμολόγοι είναι εκ των υστέρων προφήτες. Δεν είναι επιστήμη αυτή. Γίνεται ο κακός χαμός και μετά. Βγαίνουν μετά στις τηλεοράσεις και κάνουν διαπιστώσεις. Και εσύ δεν θες να το πιστέψεις, δεν θες να το καταλάβεις. Γιατί? Δίκιο έχει εκεί ο διπλανός. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ναι, να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Πρωινό έφαγες? Ναι, αυτό είναι. Σε κοροϊδεύει. Κοροϊδεύεις, έτσι. Δεν θες να ακούσεις την αλήθεια. Πρωινό έφαγες? Όποιος σε λέει κάτι. Πρωινό έφαγες? Ή θα τον κόψεις ή θα τον βρεις. Ρε, σου απαντάω. Πρωινό έφαγες? Πολύ καλό έφαγα. Μεσημεριανό έφαγες? Δεν τρώω εσένα τώρα. Αλήθεια. Ρε, φίλε μου, σε λέει ότι. Σε μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Σε λέει για τους σεισμολόγους ότι δεν είναι επιστήμη αυτή. Εσύ γίνεται ο κακός χαμός. Εσύ πίστευε ότι. Έχω πρόβλημα γιατί όποιος σου μιλάει κάτι, σου λέει κάτι σοβαρό, όλο διαφωνείς. Αυτό το πρόβλημα μου έχω. Αυτό είναι σοβαρό. Βέβαια είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό το αν σεισμολόγοι, δηλαδή είναι χρήσιμη επιστήμη ή όχι. Βέβαια είναι χρήσιμη επιστήμη, αφού κάνουν τους μεταχριστών προφήτες. Ρε φίλε, είναι το χαμός. Με τι ασχολείσαι? Έχει καμιά σημασία? Μεγάλη. Γιατί έχει σημασία? Φίλε, σε απασχολεί. Σου λέει εκεί, σου λέει σε απασχολεί το αν είναι χρήσιμη, δηλαδή η επιστήμη. Ναι, ρε, μπορεί να πέσει το ταβάνι, να το σπάσει το κεφάλι, να το σκοτώσει. Ρε. Αυτό σου λέει. Έχει λύσει δηλαδή όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Εμένα τα έχω, αλλά. Γερό να είσαι, χαίρομαι. Μου τη δίνει, ναι, που ό,τι ακούς κάτι σοβαρό ή θα τον κόψει ή θα τον βρει. Ποιο είναι το σοβαρό δηλαδή, για πες μου. Το σοβαρό είναι ότι σου λέει ότι δεν είναι σωστή η επιστήμη αυτή. Είναι μια επιστήμη. Είναι σοβαρό αυτό δηλαδή. Δεν είναι. Δεν μπορεί να προβλέψει αυτό, τίποτα, σου επειδή λέει. Το, το σεισμό, έχω το, βγαίνουν όλοι στη λόγω, έχω, το, έχω το δικαίωμα να το κρίνω ασόβαρο αυτό που έχει λέει. Το δικαίωμα. Δεν έχει το δικαίωμα το να κλείσει γραμμές όποιος λέει κάτι που διαφωνεί. Σε ρωτάω κάτι, έτσι. Αυτό που λες τι σχέση έχει με την κουβέντα μας? Πολύ μεγάλη σημασία έχει. Το είπα πριν. Για εξήγησε μου τη σημασία. Δεν έμαθες να ακούς. Δεν έμαθες να ακούς. Σου λέει ότι όποιος. Άκου, επειδή το μυαλό είναι δώρο. Εντάξει. Και δυστυχώς κάποιοι κρατούσαν ομπρέλα όταν έβρεχε. Σε ρωτάω και πάλι. Σε ρωτάω και πάλι. Επειδή στο Ραπτόπουλο φαίνεται άχρηστη επιστήμη αυτή, γιατί πρέπει να το υιοθετήσω εγώ? Μα αυτό που σου είπε είναι σωστό. Εσύ το κρίνεις. Σαν πολίτη. Εγώ μπορώ να κρίνω. Έχω το δικαίωμα. Σαν πολίτη. Έχω το δικαίωμα. Έχω το δικαίωμα να κρίνω ότι είναι χρήσιμη. Δεν μου είναι χρήσιμη σαν επιστήμη. Εγώ έχω το δικαίωμα να έχω αντίθετη άποψη. Περίμενε να σε εξηγήσω κάτι. Δεν μου απαντάς. Έχω το δικαίωμα να έχω αντίθετη άποψη. Έχω το δικαίωμα να απαντήσεις. Ναι, αλλά μην λες ό,τι να είναι, ρε φίλε. Ποιο είναι το ό,τι να είναι, για πες μου. Ό,τι να είναι, να σου πω τι είναι. Σου λέει ο διπλανός πάλι. Έτσι, στο ξαναεξηγώ. Ότι δεν είναι σοβαρή επιστήμη το να γίνεται. Για μένα είναι. Ένα φαινόμενο. Για μένα είναι. Στα παράθυρα να κάνουμε τις διαπιστώσεις. Ωραία, και οι γιατροί δεν είναι σοβαρή επιστήμη όταν σου βγάλουν τον κάλο από το κεφάλι, από το δικό μου το κεφάλι, όταν μου πούνε ότι είναι κακοήθης και όχι καλοήθης, δεν είναι σοβαρή επιστήμη. Όχι, άκου λίγο, γιατί εγώ είμαι βλαμμένος, αλλά σου έχει πτυχίο. Άκου λίγο. Όταν σου βγάζουν τον όγκο από το κεφάλι, τότε πρέπει να προβλέπουν ότι θα βγάλει όγκο και να μην κάνουν μετά βιοψία. Αυτό μου λες τώρα. Όχι, είναι ακραίο το παράδειγμα. Ποιο είναι ακραίο, ρε, είσαι σοβαρός. Είσαι σοβαρός. Δεν απαιτώ να είσαι μορφωμένος. Τι είναι αυτά που μου λες τώρα. Δεν θα βγάλει άκρη, φίλε. Κλείσε, δεν θα βγάλει άκρη. Κλείσε. Όταν ακούς κάτι. Καλά, ρε φίλε, οι γιατροί είναι άχρηστοι. Οι γιατροί είναι άχρηστοι, φίλε. Με τη δικιά σου φιλοσοφία και με την απτοπούλιο λογική. Άστοχο το παράδειγμα. Καλά, οκ. Άστοχο. Καλά. Άστοχο το παράδειγμα. Γιατί η σεισμολογία σου λέει ότι αυτή η περιοχή είναι σεισμογενής. Εκείνη δεν είναι. Ποια σου είπε? Εδώ υπάρχουν. Ποια σου είπε ότι είναι σεισμογενής? Αυτό είναι λόγια του αέρα. Του αέρα λόγια είναι. Λόγια του αέρα, του αέρα λόγια είναι. Φίλε, δεν με προστατεύεις από αμφιβάλλω αν έχεις τελειώσει το δημοτικό. Του αέρα λόγια είναι αυτά. Καλά σου λέω. Στο τελευταίο. Πάμε στο τελευταίο. Τελείωσα, κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κόκκινε. Μάλιστα, κύριε. Δεν ειρωνεύομαι. Δεν είπα ότι αμφιβάλλω αν τελείωσε το δημοτικό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Είσαι αγενέστατος. Είμαι ό,τι θέλω. Και απορώ. Απορώ αν πήγες στο κελί του Παΐσιου, εάν ρε κερατά πήγες στο κελί του Παΐσιου, βόδι πήγες, βόδι βγήκες. Πάμε στο τελευταίο. Ναι. Μάλιστα, κύριε.
Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Έλα, Σωτέρος Πάλας, πάντα ένας Αλβανός. Λέγε, Αλβανάκια, λέγε. Παοξής, δεν είσαι. Αυτός, άμα είχε πτυχίο, εγώ είμαι Χρυσαυγίτης, ρε. Γιατί Αλβανό Χρυσαυγίτη δεν είδες εσύ? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Αλβανός Χρυσαυγίτης. Όχι, ρε, δεν. Εδώ υπάρχει Χρυσαυγίτης που παντρεύτηκε Σκοπιανή, ρε, φίλε, και είναι και Μακεδόνα. Τι λες τώρα? Με αυτά που τραβήξαμε εμείς. Α. Ας πούμε για να φύγουμε, να έρθουμε εδώ που ήρθαμε ένα καλύτερο αύριο και βρήκαμε ένα καλύτερο αύριο και δεν πιστεύω να υπάρχει. Για πάμε στα δικά μας τώρα. Όσο για τον κόκκινο, λίγαμε τον κόκκινο. Μπογκδάνη, Μπογκδάνη. Κόκκινε, είμαι 1,90, 105 κιλά και πήγαινα και εγώ kickbox. Οπότε όποιος και να έρθει, ξέρεις, ένα τηλέφωνο και... Να είσαι καλά. Μπορώ να έχω το χρόνο σου για να διαβάσω δύο πράγματα? Ναι, αγόρι. Στο ζητάω σαν χάρη, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σας διαβάζω την πρώτη σελίδα από το βιβλίο «Σεισμολογία». Σεισμός είναι η εδαφική δόνηση που γεννιέται κατά την παροδική διατάραξη της μηχανικής ισορροπίας των γήινων πετρωμάτων σε ένα ορισμένο μέρος στερεάς γης από φυσικά αίτια που βρίσκονταν στο εσωτερικό της γης. Συγκινηθήκαμε τώρα. Την παροδική διατάραξη αποτελεί η σχετική ολίσθηση των δύο πλευρών του σεισμογόνου ρήγματος και τις εδαφικές δονήσεις αποτελούν τα σεισμικά κύματα παράγονται στο ρήγμα. Ποια σεισμικά κύματα, ρε? Θέλω να διαβάσει. Ποια σεισμικά κύματα? Μπορεί να μα πει αν είσαι εμεί στον Κυλκή. Είναι προσεισμοί ή μετασεισμοί? Και φτάνουν στην επιφάνειά τη όπου γίνονται ζητά, προκαλούν βλάβε και καταγράφονται από του σεισμογράφου. Μπράβο. Τα σεισμικά κύματα αποτελούν μια κατηγορία των αστικών κυμάτων, ναι, που διαφέρουν από τι άλλε κατηγορίε αστικών κυμάτων μόνο ω προ τα αίτια γένεσή του. Μάλιστα. Περίοδο των σεισμικών κυμάτων αποκλάνουν το δευτερόλεπτο μέχρι και 54 λεπτά. Κλάμα. Κλαίει το δευτερόλεπτο. Κλάσμα. Ακλάσμα. Εδαφικέ δονήσει, εδαφικό θόρυβο, των οποίων τα αίτια φυσικά ή τεχνητά δεν βρίσκονται στο εσωτερικό τη γη, προκαλούνται από πτώση μετεωρητών. Α, καλά το. Μετεωρολογικά αίτια. Ο. Θαλάσσια κύματα. Παλίριε. Κύματα. Πως έχεις κάνει τόσα κρίματα στα του τα κύματα. Μέσα συγκοινωνίας. Του παραδείσου. Εκρήξεις σε λατομεία. Λατομεία. Σου λέω μόνο δύο-τρία πράγματα. Συγκινήθηκα, ρε κόκκινε. Τα οποία προκαλούν, ναι, σεισμούς. Τι λένε, μεγάλε. Τις προβλέψεις μπορεί να τις κάνουνε. Αυτό σε ρωτάω τώρα. Μπορείς να προβλέψεις πότε θα πεθάνεις. Το... Μα εγώ δεν είμαι επιστήμον. Γιατί ποια επιστήμη μπορεί να προβλέψει πότε θα πεθάνεις? Προβλέπει. Ναι. Τι να προβλέψει? Ποια μπορεί να προβλέψει? Σου πω εγώ ποια επιστήμη. Ποια? Με διαγνώσουν εμένα με καρκίνο μεταστατικό και ναι, μου λέει ο γιατρός 2 με 3 χρόνια ο πατέρας. Και πού ξέρεις ότι, χρόνο... ναι, ότι σε αυτά τα 2 χρόνια. Από φυσικά αίτια εννοεί. Ναι. Πού ξέρεις ότι σε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν ο κάθε οργανισμός, ναι, είναι διαφορετικός. Πώς είναι διαφορετικός? Έχει αποδειχθεί. Ναι, τίποτα δεν έχει αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν τελείως διαφορετική αντίδραση. Τρίχες. Ένα χρόνο διαφορά είναι. Τρίχες. Τρίχες. Ξέρεις τι είναι ένας χρόνος? Ξέρεις τι είναι ένα λεπτό? Τι είναι ένα λεπτό, ρε? Άκου εδώ, ρε κόκκινε, να σου πω δύο πράγματα. Αλλά... Ο σεισμολόγος είναι μούφας, γιατί εμένα στο Κιλκής που τρέμει η ψυχούλα μου δεν με έχει δώσει να καταλάβω τι έχει συμβεί και τι θα συμβεί. Λουκάνικα θα πάρουν τώρα, τα Λουκάνικα, Φραγκφούρτη θα πάρουν. Ο Γιώργος Σιγαλός. Ο Σιγαλός. Ο Σάββας Κάπα, έτσι σκέτο. Ο Κάπας. 6937-09. Ο Κάπας, ο Γιάννης που είναι. Σάββας Κάπα. Α, Σάββας Κάπα. Ναι. Νίκος Νασούφης. Ο Νασούφης. Λοιπόν, ο φίλος που είναι. Νίκος Νασούφης, Γιώργος Σιγαλός. Ναι. Και ο φίλος ο Σάββας Κάπα με 6937-09 να επικοινωνήσει με τη γραμματεία. Λίγο να δω το Κάπα, ένα λεπτό. Να επικοινωνήσει με τη γραμματεία. Ο Σάββας Κάπα. Δεν είναι Σάββας Κάπα, είναι Σάββας και λέει Κάπα στο Σάββας Κάπα. Πας 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 και λέει Κάπα στο